Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μάχη για τους Δήμους έχει αρχίσει. Και θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας συγκεκριμένων υποψηφίων. Αν και γράφει, έχει γραφεί δηλαδή, ότι τα κόμματα δεν κατόρθωσαν να επιλέξουν τα καλύτερα πρόσωπα λόγω άρνησης που συνάντησαν σε διάφορες προσωπικότητες και έτσι ο καθένας βάζει ό,τι προλάβει. Εν τω μεταξύ, παρατηρείται και το φαινόμενο κάθε κόμμα να έχει έναν επίσημο υποψήφιο και κανένα δύο αντάρτες από πίσω. Αυτά θα τα παρακολουθήσουμε μέχρι τις εκλογές και τις ευρωεκλογές. Θα έχουν ενδιαφέρον. Συνήθως αυτού του είδους οι συζητήσεις είναι κουραστικές, πληκτικές, γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα. Πιστεύω ότι θα κάνουμε εκπομπές με διαφορετικό ύφος και έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ συνοδεύει πάντοτε τις δικές μας έρευνες και εκπομπές, οπότε ελπίζω να μην σας κουράσουμε. Σήμερα για το Δήμο της Αθήνας είναι εδώ ο Γρηγόρης Βαλιανάτος, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την Φιλελεύθερη Συμμαχία και ο Ηλίας Κασιδιάρης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την Ελληνική Αυγή. Το όνομα δεν θα είναι έτσι, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει το ίδιο όνομα με το κόμμα, αλλά θα το... Είναι ένα ωραίο όνομα της παράταξης, θα το μάθετε σε λίγο. Ναι, λέω από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Είναι σωστό. Γιατί αυτή σας στηρίζει. Ναι, ναι. Όπως η Χρυσή Αυγή στηρίζει την Ελληνική Αυγή. Σωστά. Χρυσή Αυγή, την Ελληνική Αυγή. Και από την άλλη πλευρά, δυτικά δηλαδή, της Αυγής, είναι ο Σεραφείμ Φιντανίδης, που δεν χρειάζεται συστάσεις. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Είστε δυτικά, λέω. Δεν είπα. Far West, άγρια Δύση. Ο Κώστας Ζουράρης, πολιτιολόγος, συγγραφέας και μέλος του κόμματος Πυρίκαυστος Ελλάς. Η Πυρίκαυστος Ελλάς. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, μας το πείτε σε λίγο. Είναι. Αυτό είναι πολύ σαλονικιό. Είναι από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 17. Ναι. Που λεγόταν αυτή που κάει η ζώνη, ονομάστηκε Πυρίκαυστη Ζώνη. Και εμείς επειδή ήμασταν στη Σπίθα με τον Μίκη πριν από 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ήταν η μεγαλύτερη οργάνωση των Σπιθών και αποφάσισαν τα παιδιά εκεί και το είπανε Πυρίκαυστη στο... Κατά σύμπτωση κολλάει και καλά τώρα. Μια ζωή αντίφαση, έτσι. Είναι ωραίο να ζεις πάντως στην αντίφαση. Τη μια χρονιά μάχησε για την Κρήτη και την άλλη για τη Θεσσαλονίκη. Άκου να σου πω, στην Κρήτη λέω ότι είμαι Θεσσαλονικιός για να πουλάω μούρι και στη Θεσσαλονίκη λέω ότι είμαι Κρητικός πάλι για να πουλάω, γιατί εμείς απελευθερώσουμε τη Μακεδονία, εμείς οι Κρητικοί. Αλλά εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και είμαι Θεσσαλονικιός. Έχω μια περιέργεια. Τι γράφει το μπλουζάκι μπροστά? Αυτό είναι... Visited the museum. Είναι η επίσημη φράση και από κάτω μετάφραση στα αγγλικά. Είναι το μουσείο Μπενάκη που το έβγαλε, σας πάνω τους πλάκα. Πάντως όσοι κάηκαν το 17 θα σας ψηφίσουν. Βέβαια, κοίτα, εμάς θα μας ψηφίσουν και οι πόντιοι και οι... Λοιπόν, πάμε, ο Νίκος Διαλυνάς. Η Παοκάρα, ο Πάοκ θα μας ψηφίσει. Μας έχει καθυστερήσει ο σταθμός κανένα μισάωρο. Λοιπόν, Σεραφείμ Φιντανίδης, Κώστας Ζουράρης, Νίκος Διαλυνάς, ο δικηγόρος. Και από Σαλονικιός, από το Βραχάς. Μαζί. Το ίδιο χωριό είμαστε. Από το ίδιο χωριό είμαστε. Να πω ότι ήταν και ο Παύλος Χριστίτης, γραμματέας νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, που με ενημέρωσαν ότι θα εμφανιστεί όταν φύγει ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν θέλει, λέει. Για ποιο λόγο, αν επιτρέπετε? Α, δεν ξέρω, θα μας τα πει όταν έρθει. Αλλά... Για λόγους δημοκρατικότητας, όχι, φαντάζομαι. Αυτά εγώ τα έχω συναντήσει τώρα λίγο νωρίτερα, συμπτωματικά. Μου θύμισε ο Βαλιανάτος πόσες αποχωρήσεις είχα. Ότι παλιότερα καθόμαστε στο στούντιο και φεύγαν οι υπουργοί όταν ερχόμαστε εμείς. Όταν έμπαινε ο Βαλιανάτος μέσα, έφευγαν 3 υπουργοί τουλάχιστον. Και 15 παρατρεχάμενοι. Οπότε, εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά. Ελπίζω να εξακολουθήσουν. Σεβαστή, να ενημερώσω πάντως ότι ο λόγος που θα αποχωρήσω είναι ότι είμαι καλεσμένος σε κάποια άλλη εκπομπή. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που θα αποχωρήσω. Δεν είναι λόγος πολιτικής διαφωνίας με οποιονδήποτε στο πάνελ. Θα αποχωρήσετε αφού τελειώσουμε το κομμάτι. Αφού ολοκληρώσουμε την παρουσίαση τουλάχιστον ενός μέρους του προγράμματός μας. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Μην νομίζει κανείς ότι αποχωρείτε τώρα, διότι δεν συμβαίνει κάτι. Η Ευτυχία Παπαλουκά, Δημοτική Σύμβουλος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Αρχαιολόγος, φιλόλογος. Είμαι αρχαιολόγος, είμαι ήδη δημοτική σύμβουλος στη Φιλαδέλφεια Χαλκιδόνα και θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Και εκ τζου. Βέβαια, το γήπεδο θα γίνει.
στη Φιλαδέλφια. Με τους όρους που πρέπει, βέβαια. Χαλκιδόνα εδώ στο Λυκανοπαίδιο. Πώς είπατε? Χαλκιδόνα. Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα. Είναι καλλικρατικός δήμος. Έχουν συνενωθεί οι πρώην δήμοι Φιλαδέλφιας Χαλκιδόνας. Και στη Μικρασία. Είμαστε και Μικρασιάτισσα, φυσικά. Από την Ατάλεια της Μικράς Ασίας. Δήθεν. Ο ένας κόπιεται για την ΑΕΚ, ο άλλος για τη Χαλκιδόνα. Τι παιδιά είστε, διαμάντια. Λοιπόν, Αθανάσιος Οικονόμου, στέλεχος Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα σας, κύριε. Γεια σου, Θανάση. Ο Θάνος Τζίμερος, πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Ο άνθρωπος χαμόγελο, Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Και ο Γιώργος Κανιάρης, στέλεχος Νέας Μέρας, δικηγόρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας όλους. Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των δύο, είναι η κυρία Νίκη Αραμπατζή. Ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Να είστε ανάμεσα από Βαλιανάτου και Κασιδιάρη είναι σήμερα. Είναι πιο τυχερή, βγήκε σήμερα το βράδυ. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Και να πω κάτι τώρα. Εσείς γιατί, και οι προσκεκλημένοι σας μπορεί να σας ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Γιατί φαντάζομαι ότι η υποψηφιότητα για το μεγαλύτερο δήμο της χώρας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι ο δήμος αυτός καθορίζει και την τύχη των όμορων δήμων. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι μια Αθήνα, αυτό το διαμάντι της γης που τραγουδούσαν κάποτε εν μέσω Λιωσίων, Ταύρου, ξέρω εγώ, και άλλων δήμων δεν έχει καμία σχέση με ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζει η περιφέρειά του γύρω-γύρω. Πώς αποφασίσατε, κύριε Κασιδιάρη, να βάλετε υποψηφιότητα? Κατόπιν προτάσεως του κύριου Μιχαλολιάκου, του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Και μάλιστα για να περιγράψω τις συνθήκες πολιτικής ανομαλίας στις οποίες διαβιώνουμε αυτή την περίοδο, εγώ έκανα πολιτικό συμβούλιο σήμερα το απόγευμα για να καθορίσω πολιτική γραμμή για τις εκλογές μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού. Η μισή μας κοινοβουλευτική ομάδα είναι στη φυλακή και εμένα μου έχουν δώσει την άδεια να πηγαίνω 20 λεπτά την εβδομάδα για να βλέπω εκεί τους ανθρώπους και να συζητάμε. Πέρα από τις περιπτώσεις που μιλάμε στο τηλέφωνο, που τα παρακολουθεί και τα καταγράφει όλα βεβαίως η αντιτρομοκρατική. Táxi. Υπό τις συνθήκες αυτές, εγώ συμμετέχω σε αυτό το πολιτικό αγώνα. Και με το Σαμαρά να λέει κάθε μέρα ότι στην προεκλογική περίοδο και εμένα και τον Ηλία τον Παναγιώταρο, που είναι υποψήφιος περιφερειάρχης για την Αττική, θα μας έχει κλείσει και εμάς στη φυλακή. Ωραία, αλλά για να μπεις υποψήφιος σε ένα Δήμο, δεν είσαι στρατιωτικό άγημα, επειδή το είπε ο Μιχαλολιάκος. Μου το πρότεινε και το δέχτηκα. Εγώ έχω μια μάθω... εμπειρία στα προβλήματα τη πρώτη. Αθηνών, διότι όπως ξέρετε, εμείς οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής κατεβαίνουμε στο πεδίο. Έχουμε αυτή τη διαφορά από τους βουλευτές των υπολείπων κομμάτων. Κατεβαίνουμε και οργανώνουμε συσίτια για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε τώρα και στο Δήμο. Δηλαδή, στην πρώτη φάση, όλο μας το δυναμικό θα πέσει, όλο το δυναμικό του Δήμου θα πέσει για να λύσει το πρόβλημα της φτώχειας και της ανέχειας όπου έχουμε εμπειρία. Και από εκεί και πέρα έχουμε μετάσχει. Ως πολιτικά πρόσωπα, αλλά και παλαιότερα, ως απλοί πολίτες, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην εγκληματικότητα. Το πρώτο που είναι κίνητρο, το μείζον και αυτό. Το πρώτο κίνητρο μέσα σας για να πείτε, γιατί θα το σκεφτήκατε, φαντάζομαι, το βράδυ στο κρεβάτι σας, με τον εαυτό σας, όπως κάθε άνθρωπος, θα κάνετε μια σύσκεψη και θα πάτε, γιατί να πάω εγώ να μπλέξω τώρα εκεί. Ποιο ήταν το πρώτο κίνητρο για να θέσετε υποψηφιότητα για την Αθήνα? Διότι φαίνεται πως η Χρυσή Αυγή μέσω του Δήμου Αθηναίων θα κάνει ένα πρώτο μεγάλο βήμα για να αποδείξει στον Έλληνα πολίτη ότι μπορεί να διοικήσει, ότι δεν είμαστε η φωνή της διαμαρτυρίας και της αντίδρασης, ότι είμαστε μία φωνή και μία πολιτική δύναμη χρηστής διοικήσεως. Έχουμε στόχο να διοικήσουμε με καθαρά χέρια, να δείξουμε ότι μπορούμε από το Δήμο των Αθηναίων να μεταπηδήσουμε στη διακυβέρνηση της χώρας. Κύριε Βαλιανάτε, εσείς για ποιο λόγο? Εγώ κατεβαίνω υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα, γιατί ανήκω σε μια γενιά που θεωρητικά κατέστρεψε τη χώρα. Υπάρχουν όμως μερικοί άνθρωποι που από πολλά χρόνια, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ήταν αντιρρησίες, αιρετικοί και τρελοί. Ήρθε λοιπόν η ώρα σε μια τεράστια κρίση να αποδείξουμε τι λέγαμε και είχαμε δίκιο. Και τα 2-3 πράγματα που θέλω να πω πριν να απευθυνθώ στον κύριο Κασιδιάρη, αν μου επιτρέπει, είναι ότι η Αθήνα και η Ελλάδα περνάνε μια κρίση. Όπως είπατε και εσείς πολύ εύστοχα, η Αθήνα είναι ένα διαμάντι. Και είναι μια ιδέα για το μυαλό όλων των ανθρώπων του κόσμου. Όμως εμείς βασανιζόμαστε σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα. Γιατί, το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ. Εγώ θέλω με την εμπειρία μου, με τη γνώση μου, με τη γνώση του κάτω κόσμου, που το ξέρω, αν θέλετε, αρκετά καλά, να συμβάλλω καλύτερα από τον Καμίνη σε αυτά που προσπάθησε να κάνει αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, αυτό ήταν το κίνητρο μέσα σας. Να δώσω τον κύριο Κασιδιάρη. Σε λίγο. Να μου επιτρέψετε να θέσουμε μερικά ερωτήματα που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για το φιλοθεάμον κοινό και μετά ευχαρίστως θα παρακολουθήσω και μια αντιπαράθεση που είναι
αρμόζουσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Κασιδιάρη, έχετε ένα μοντέλο πόλης στο νου σας και το λέω αυτό με αφορμή τον Έλληνα, ο οποίος όταν πηγαίνει στο εξωτερικό θαυμάζει τη Μόσχα, θαυμάζει το Βερολίνο, θαυμάζει το Παρίσι, θαυμάζει το Λονδίνο, θαυμάζει τη Ζυρίχη και επιστρέφει στην Αθήνα και νομίζει ότι έχει μπει στο Ιράκ. Έχετε κάποιο μοντέλο στο μυαλό σας? Ο τελικός μας στόχος είναι η Αθήνα να αποκτήσει πολύ περισσότερη λάμψη από όλες αυτές τις πόλεις και μπορεί να το επιτύχει διότι διαθέτει μια πανάρχια κληρονομιά. Από εκεί και πέρα όμως σήμερα στόχος μας δεν είναι να γίνει η Αθήνα πόλη μοντέλο τύπου Ζυρίχης, είναι άμεσα να λυθούν τα προβλήματα των Αθηναίων πολιτών. Εμείς δηλαδή στοχεύουμε ως Δημοτική Αρχή μεθαύριο να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα και να χτυπήσουμε πρώτα απ' όλα την εγκληματικότητα που μπορεί να το κάνει η Δημοτική Αρχή και αν μου δώσετε το χρόνο θα σας πω και τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχουμε κάτι τέτοιο και βέβαια τη φτώχεια και την ανέχεια, διότι πρώτος εχθρός μας σήμερα είναι η ανθεληνική μνημονιακή πολιτική η οποία έχει οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδες συμπολίτες μας και η Χρυσή Αυγή έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς μπορεί να σταθεί στο πλευρό του πολίτη, ο οποίος είναι άπορος, είναι άστεγος, αντιμετωπίζει προβλήματα διαβίωσης. Ναι. Όταν λέω ότι πρωτεύουσες όπως η Μόσχα, το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, θέλω να εννοώ ότι είναι πόλεις που έχουν ένα κοινωνικό προφίλ, έχουν κοιτίδες πράσινου, έχουν παιδικές χαρές, έχουν νοσοκομεία, έχουν χώρους ευχάριστους. Αισθάνεσαι δηλαδή πραγματικά χαλαρά. Είναι άλλο να κάνεις μια βόλτα στη Notre Dame στο Σικουάνα και άλλο να κατεβαίνεις στην Πανεπιστημίου μέσα στα λάστιχα. Αφήστε την Πανεπιστημίου και σκεφτείτε τη Λιωσίων και την Αχαρνών που σε μαχαιρώνουν κιόλας. Λοιπόν, πρέπει πρώτα να λύσουμε αυτά τα βασικά προβλήματα επιβίωσης των Ελλήνων πολιτών και στη συνέχεια να δούμε πώς θα γίνει το πρόσωπο της πόλης πιο λαμπερό. Και αυτό μπορεί να το επιτύχει η Χρυσή Αυγή. Και έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ακόμα και για την προσέλκυση τουριστών από πολλές χώρες, οι οποίες, εάν υπάρξει σωστή προώθηση της εικόνας της πόλης των Αθηνών, με βάση ως επιτοπλίστων, ξαναλέω, με βάση την αρχαία κληρονομιά των Αθηνών, που είναι ανυπέρβλητη, το μεγαλείο της Αθήνας όσον αφορά την ιστορία και την παράδοσή της είναι ανυπέρβλητο, τότε και εκεί θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Yeah. Αλλά ξαναλέω, εστιάζουμε στο πρόβλημα και δίνουμε λύση στο πρόβλημα. Όταν ο άλλος πεινάει, όταν ο άλλος μένει στην Κυψέλη σε μια πολυκατοικία και από πάνω είναι 30 Πακιστανοί, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα καθημερινά, νυχθημερών μάλλον. Και δεν έχει να απευθυνθεί σε κανέναν, τότε πρέπει να έρθει μια Δημοτική Αρχή να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Και αυτά που λέω δεν είναι δικές μου φαντασιώσεις, είναι αυτά που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης των Αθηναίων. Κύριε Βαλιανάτε, προσοχή στον Αθηναίο πολίτη σε σχέση με τις διευκολύνσεις της καθημερινότητάς του, ή υπάρχει ένα αισθητικό κομμάτι που μορφαίνει τη ζωή μας αυτή την πόλη και πρέπει να του δώσουμε. Ακούστε, θα περίμενε κανείς από ένα φιλελεύθερο υποψήφιο να αναφέρεται στους επιχειρηματίες και στους ανθρώπους που θα πρέπει κάποτε να βρουν ένα περιβάλλον να δουλέψουν παραγωγικό, διότι αυτό η κυβέρνηση το έχει απαγορέψει. Όμως σήμερα θα συζητήσουμε για την ανθρωπιστική κρίση. Εγώ νομίζω θα πρέπει να δούμε ότι ακόμα και ένας φιλελεύθερος δήμαρχος δεν ανέχεται παιδιά, μεγάλοι και άλλοι, να είναι σήμερα χωρίς φαΐ, χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι. Αυτά προηγούνται. Και ένας δήμαρχος, παρόλο που δεν είναι σε πρώτον τον καλλικράτη, αν θέλετε, στη δικαιοδοσία του, θα πρέπει να έχει ισχυρή φωνή για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα επιζήσουν. Γιατί μόνο όταν επιζήσουν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Σε αυτά θα επιμείνουμε και αυτή θα είναι η ατζέντα μας που θα δείτε σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Το αισθητικό κομμάτι αυτής της πόλης που πάσχει. Το αισθητικό κομμάτι νομίζω ότι γνωρίζοντας κανένας εμένα θεωρεί ότι είναι κάτι. Είναι μια άναρχη πόλη. Ταμπέλες, πινακίδες, φώτα. Ό,τι μπορεί να δει ο νους ανθρώπου. Αυτό δεν θα διαφωνήσουν οι υποψήφοι, κύριε Βασιλόπουλε. Αυτά είναι πράγματα που πράγματι πρέπει να τα δουν. Και ήδη βλέπετε δεν υπάρχουν πινακίδες. Αλλά έχουμε να συζητήσουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα από αυτό. Ναι. Πριν από αυτό. Πεζοδρόμηση. Και το περιβάλλον και τα πάρκα. Σπάνε πόδια, χέρια, τρύπες παντού. Είναι μια κατάσταση χυδαία μέσα. Εμείς, αν θέλετε, θα θέλαμε να πάρουν και ένα κομμάτι από το ελληνικό, το είχε πει ο Μάνος παλιά, και να κάνουν 7-8 πάρκα μέσα στην Αθήνα, γκρεμίζοντας μερικά τετράγωνα που θα αγοραστούν με λεφτά από εκεί. Αλλά αυτό είναι μια ειδική συζήτηση που κάνουμε αργότερα. Θεωρείτε ότι υπάρχει μεταναστευτικό θέμα για την Αθήνα που πρέπει να το αντιμετωπίσει ένας δήμαρχος? Να το κάνω απευθυνόμενο στον κύριο Κασιδιάρη, μου επιτρέπετε? Όχι, εγώ θέλω να ακούσω πρώτη δική σας απάντηση. Το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Οι Έλληνες αγνοούν, επειδή οι πολιτικοί τους θέλουν να αγνοούν, ποιες είναι οι συνθήκες με τις οποίες αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να μάθουν μερικά πράγματα. Αλλά κυρίως νομίζω ότι πρέπει να το λύσουμε. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια στίβαζαν ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν από οπουδήποτε, διότι δεν ψηφίζουν και διότι δεν τους ενοχλούσαν. Τώρα είναι πια εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύριο. Αυτοί οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει,
υπάρχει τρόπος να καταγράφονται, να εξετάζονται, να προωθούνται προς τα μπρος ή προς τα πίσω. Αυτά τα περιγράφουν συνθήκες, υπάρχουν λεφτά, υπάρχει η πατιαρμοστία, υπάρχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και αυτά η ελληνική πολιτεία τα περιφρονεί. Και βέβαια υπάρχουν και οι πρόσφυγες που είναι μια άλλη ιστορία. Και είναι και το όνειδος των ανθρώπων που είναι μετανάστες μόνιμοι και δεν θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Φανταστείτε να λέγανε σε μια ευρωπαϊκή χώρα ότι οι Έλληνες δεν θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα. Μάλιστα, και κύριε... ανησυχώ, αλλά μου επιτρέπετε να το κάνω. Να... Μπορώ να... Δεν μπορώ να σας κρατήσω. Ο καθένας μπορεί σε αυτή τη χώρα να μιλάει ελεύθερα. Όχι, παίρνω το πλήν ημών των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που μας κλείνουν στη φυλακή όταν ανεβαίνουν τα ποσοστά μας. Σε λίγο θα το κάνετε. Κύριε Καστιδιάρη, τα ποσοστά σας στις μετρήσεις είναι υψηλά. Πολύ υψηλά, θα έλεγε κανείς. Προφανώς το αποδίδεται στη θέση σας απέναντι στο μεταναστευτικό και το πώς το έχετε αντιμετωπίσει σε κάποιες μεγάλες γειτονιές της Αθήνας. Και όχι μόνο. Έχει πλήρη πρόταση η Χρυσή Αυγή για λύση του ελληνικού προβλήματος. Ναι. Για διέξοδο από την κρίση. Σωστά. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, όμως, να πω δύο λόγια για να ξεκαθαρίσω και τη δική μας θέση. Γιατί καταρχήν στα κανάλια δεν βλέπω ότι έχουμε υψηλά ποσοστά. Οι δημοσκοπήσεις, οι συστημικές, αυτές που παρουσιάζονται στα κανάλια μας δείχνουν μικρά ποσοστά. Οι Financial Times βεβαίως προχθές έγραψαν ότι είμαστε γύρω στο 20%. Λοιπόν, για τη Χρυσή Αυγή, όσον αφορά το μεταναστευτικό. Πριν του Financial Times. Ποιο? Ήρθαν οι άνθρωποι στα γραφεία μας, μια κυρία ηλικιωμένη. Πριν τους Financial Times. Μου έκανε μεγάλη αίσθηση. Ποιο ηλεκτρονικό έντυπο έδωσε το ποσοστό αυτό σε εσάς? Προφανώς ήταν οι δημοσκοπήσεις του Ζούγκλα που επαληθεύονται. Λοιπόν, και μας έφεραν στην πρώτη θέση. Και εδώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό για την ακρίβεια των ερευνών σας. Να σας πω κάτι. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μην σου αρέσει, το να το κρύβεις, είναι σαν να ομφαλοσκοπείς, σαν να κρύβεις πίσω από το δάχτυλό σου. Εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει καθόλου η Χρυσή Αυγή, ούτε η πρακτική της, ούτε οι χρυσαυγίτες, ούτε μπράτσα, ούτε μαγκές, ούτε τσαμπουκάδες. Μπράτσα, αλλά... εντάξει. Φυσική κατάσταση καλή, όπως βλέπετε, έχουμε, όχι μπράτσα. Εντάξει. Και εμείς, όπως βλέπετε, έχουμε καλή φυσική κατάσταση. Ασφαλώς. Αυτό δεν είναι ποτέ δυνατόν να μας απαγορεύσει να δούμε κάτι υπαρκτό, το οποίο, εάν δεν το αντιμετωπίσεις κιόλας και δεν το αναγνωρίσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να σταθείς απέναντί του. Είναι γεγονός ότι στις εκλογές του 2012 η δική σας έρευνα μας είχε πλησιάσει σε απόσταση μισής μονάδας. Ήταν η πιο εύστοχη. Και τώρα λέτε ότι είμαστε στην πρώτη θέση και εγώ αυτό το κρατώ. Να επανέλθω όμως στις θέσεις μας. Λοιπόν, να σας πω κάτι γι' αυτό. Να σας πω κάτι, θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι γι' αυτό. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι είστε στην πρώτη θέση, στη δεύτερη. Γνωρίζω ότι είστε στην κορυφή από αυτά που δείχνει η διαδικτυακή ψηφορία του Zoogla.gr, αλλά πιστεύω μέσα μου ότι οι πολίτες όταν ψηφίζουν σε μία ψηφοφορία, σε ένα γκάλοπ, είναι πολύ χαλαροί σε σχέση με την ημέρα της ψήφου, που σίγουρα προσμετρούν και άλλα πράγματα. Μπορεί λοιπόν, πιθανόν είναι, να το κάνουν για να τιμωρήσουν ή να εκβιάσουν τα μεγάλα πολιτικά κόμματα και αυτή την ψήφο να μην τη δείτε στην κάλπη. Αυτό πρέπει να ελπίζω, το λάβετε. Ελπίζω λέγοντας μεγάλα πολιτικά κόμματα να μην εννοείται το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτά πλέον είναι από κόμματα. Τα πρώην μεγάλα, εν πάση περιπτώσει. Να έρθω τώρα στις θέσεις μας. Λοιπόν, όσον αφορά το μεταναστευτικό, το τονίζω και το ξαναλέω. Εχθρός της Χρυσής Αυγής δεν είναι ο Πακιστανός ή ο Αφγανός που βολοδέρνουν στην πλατεία Αμερικής. Εχθρός της Χρυσής Αυγής και πρόβλημα είναι η συνθήκη Δουβλίνο 2 που έχει υπογραφεί από την παρούσα κυβέρνηση. Είναι αυτές οι συνθήκες που έχουν αναγκάσει την Ελλάδα να υποδέχεται αθρώα λάθρο μετανάστες, οι οποίοι παραμένουν εδώ χωρίς τη θέληση. Ναι, αλλά τώρα δεν μιλάμε για την Χρυσή Αυγή, μιλάμε για την Ελληνική Αυγή. Για την Αθήνα. Γιατί είστε υποψήφιος δήμαρχος. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, βέβαια, η θέση μας είναι να πάνε αυτοί οι άνθρωποι όπου θέλουν. Να ανοίξουμε τα σύνορα και όσοι θέλουν να φύγουν από την Πάτρα να πάνε στην Ιταλία, να πάνε στην Ιταλία κανονικότατα. Η πιο ανθρωπιστική θέση, θα έλεγα, που έχει ακουστεί από πολιτικό κόμμα, είναι η θέση της Χρυσής Αυγής. Θέλεις να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαι από το Αφγανιστάν, βεβαίως και να πας. Είσαι από το Πακιστάν και θέλεις τροφή και θέλεις να εργαστείς, να πας στην Ευρώπη. Εδώ πέρα έχουμε εκατομμύρια ανέργους. Δεν μπορούμε να θρέψουμε τους Έλληνες. Η Ελληνική Αυγή, λοιπόν, τι θα κάνει για τη λύση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας που ταυτίζονται. Ωραία. Διότι... Ερώτηση πριν. Δώσω το λόγο σε όποιον θέλει από το πάνελ να υποβάλει στους δύο υποψήφιους δημάρχους ερώτημα και θα ακολουθήσει αυτό η αντιπαράθεση μεταξύ σας. Αυτό που αντιπαράθεση εννοώ για το όνομα του Θεού. Απόψε. Ανταλλαγή απόψεων. Πώς αντιμετωπίζετε τη διαφορετικότητα
απέναντι στους συνανθρώπους σας. Δηλαδή, π.χ. ο κύριος Βαλιανάτος δηλώνει ότι είναι γκέιος. Με έναν γκέι εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και να κάνετε μαζί δουλειά, να είστε σε ένα χώρο εργασίας. Ότι πάρα πολλοί θα μας ψηφίσουν. Αυτό έχω δει στην καθημερινή μου πρακτική. Ποιο είναι το κίνητρο που θα σας ψηφίσουν? Δεν γνωρίζω. Θεωρώ, αυτό έχω δει, αυτά τα μηνύματα έχω λάβει. Θεωρώ ότι θα μας ψηφίσουν γιατί είναι όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η Χρυσή Αυγή έχει πρόταση. Όλοι οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Ναι, θέλω να Επομένως, δεν πρέπει να κάνουμε κανένα διαγωνισμό αν είναι gay ή straight, όπως θέλετε να το πείτε εσείς, αγγλιστή. Εγώ ξέρω ότι οι συγκεκριμένοι θα μας ψηφίσουν. Θα μπορούσε να και νομίζω ότι δεν έχει κανείς αντίθεση. Είναι πρόοδος ότι οι γκέι σκέφτονται καταρχήν. Μισό λεπτό, κύριε Βαλιανάτε. Η διαφορετικότητα μπορεί να σημαίνει Έλληνας ή Αφγανός, γκέι ή straight, στρατιωτικός. Εσείς χρησιμοποιείτε τους όρους. Ή πολίτης. Εγώ θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ρεύμα προς τη Χρυσή Αυγή. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ρεύμα από ανθρώπους που παλαιότερα κανείς δεν θα πίστευε ότι θα στήριζαν τη Χρυσή Αυγή. Γιατί έχω δει ακραίους αριστερούς, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αντισυστημικότητα του κόμματός μας, βλέποντάς μας βουλευτές με χειροπέδες να μας κάνουν αυτό το τσίρκο περιφερόμενους δεξιά και αριστερά με κουκουλοφόρους και οπλοφόρους. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι άνοικαν στην αριστερά και ήταν αντισυστημικοί ήρθαν στη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Τι έχετε σπουδάσει, κύριε Βαλιανάτε? Πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Κύριε Καστιδιάρη. Έχω τελειώσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Μάλιστα. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους θέλει να θέσει ερώτημα? Παρακαλώ. Θεωρώ προκλητικό κάποιος ο οποίος και ο ίδιος είναι ή μη κατηγορούμενος ή κατηγορούμενος για ποινικά αδικήματα, υπάρχουν κατηγορούμενοι από το κόμμα σας ακόμα και για δολοφονία, να μιλείτε για καθαρά χέρια. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε κάποια στιγμή πως αυτή την κοινωνία την οποία ζείτε υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν θεσμοί. Και υπάρχουν υπόδικοι από το κόμμα σας και εσείς ο ίδιος βρίσκεστε με κάποιους όρους περιοριστικούς έξω, τους οποίους δεν ξέρω κατά πόσο είστε ικανός να διοικήσετε την πόλη και να έχετε το θράσος να λέτε όλα αυτά που λέτε με το ύφος που τα λέτε. Παρακαλώ, οι όροι όπως να έχω θράσος νομίζω ότι δεν αρμόζουν. Πρώτον. Δεύτερον, ασφαλώς και υπάρχουν θεσμοί. Ένας από τους οποίους είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως θυμάστε πολύ καλά στις εκλογές του 2012, εγώ παρουσιάστηκα σαν ληστής και σαν μαχαιροβγάλτης. Και έλεγα: περιμένετε να γίνει το δικαστήριο, να λάμψει η αλήθεια. Και αθωώθηκα στο δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται προφυλακισμένη η μισή κοινοβουλευτική μας ομάδα, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο. Και το ξαναλέω: όποιος έχει οποιοδήποτε στοιχείο να καταθέσει, εις βάρος μου, εις βάρος του αρχηγού της Χρύσης Αυγής, εις βάρος των βουλευτών μας, να το καταθέσει στη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή τώρα να με βγάζουν με μαγιό ή που πηγαίνω για τρέξιμο το καλοκαίρι και να λένε ότι γι' αυτό το λόγο ανήκω σε εγκληματική οργάνωση, έλεος. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τα έχει κατανοήσει ο ελληνικός λαός, γι' αυτό και μας εμπιστεύεστε. Εγώ έχω θράσος σε ένα σημείο, ότι πηγαίνω κόντρα σε αυτό το ανθεληνικό κατεστημένο, ότι μπαίνω μέσα στη Βουλή και λέω: είστε κλέφτες, απατεώνες και προδότες της πατρίδας σας. Και μου κλείνουν το μικρόφωνο. Αυτό είναι το πολιτικό μου θράσος και θεωρώ πως είμαι υπερήφανος για το θράσος μου αυτό. Μπορώ να ρωτήσω. Κύριε Τζίμερε. Να πω ότι θεωρώ μεγάλο λάθος της κυβέρνησης Σαμαρά την σύλληψη της Χρυσής Αυγής. Και αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία ότι θα αποδειχθεί μια πατάτα ολκής από νομικής πλευράς. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Από πολιτικής πλευράς, είπε. Από νομικής και από πολιτικής επίσης. Για ποινικά δικήματα έχουν πια συλληφθεί όμως. Άλλο τον άλλο. Ως πολίτες με ποινικά δικήματα έχουν συλληφθεί. Έχουν συλληφθεί ως μέλη της Χρυσής Αυγής. Δεν μπερδεύματα. Η κατηγορία. Για δολοφονία, για μεγάλη αντίφαση. Και θα ήθελα να το εξηγήσω στην αιτία. Έχουμε συλληφθεί ως πολιτικοί και όχι ως πολίτες. Υπάρχει αυτό το δίκημα. Μου επιτρέπετε. Όχι, επιτρέπετε. Να διορθώσω ένα λάθος το οποίο. Για το οποίο βρίσκεται δικήματα. Στην ατμόσφαιρα. Για λοιπόν, ποινικά δικήματα. Ο βουλευτής μας Ηλιόπουλος, λοιπόν, μισό λεπτό, ρώτησε τον εισαγγελέα τον Γιάκο. Και λέει: ποιο είναι το αδίκημα για το οποίο με προφυλακίζετε? Και η απάντησή του ήταν: είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν χρειάζεται αδίκημα. Ωραία. Αρκούν οι πλήρες δηλώσεις του αρχηγού σας. Αυτό είναι ένα έσχος, αυτό προσβάλλει τον νομικό μας πολιτισμό. Κάντε μου μια χάρη, κύριε Οικονόμου, θα παρακαλέσω. Όταν έδωσα εσάς το λόγο, δεν σας διακόψε κανείς. Αφήστε τον κύριο Τζίμερο να χειριστεί το ερώτημά του. Γιατί διαφορετικά θα χάσει τη χάρη της αυτή η ανταλλαγή θέσεων. Ένας υποψήφιος δήμαρχος, καταρχήν πρέπει να έχει γνώση των θεμάτων που χειρίζεται. Άκουσα για κατάργηση του Δουβλίνου 2. Είναι στη δικαιοδοσία ενός δημάρχου να καταργήσει το Δουβλίνο 2? Ρωτάω. Εάν εγώ το ξέρετε... μίλησα για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος εκείνη τη στιγμή. Όχι, ως υποψήφιος δήμαρχος. Μίλησα για την ευρύτερη πολιτική θέση του κόμματος. Σας ρώτησε. Η οποία βεβαίως αντικατοπτρίζεται και στο πρόγραμμά μας για το Δήμο. Κύριε Καστιδιάρη, σας ρώτησε τι θα κάνετε ως δήμαρχος και μιλήσατε για το Δουβλίνο 2. Προφανώς. Κάτι άλλο, λοιπόν, δεν με παρακολουθήσατε. Είπα πως το πρόβλημα δεν είναι ο Πακιστανός, αλλά αυτές οι συνθήκες.
Ναι. Τι θα κάνω ως δήμαρχος για το πρόβλημα, λοιπόν. Να απαντήσω τώρα. Για το Δουβλίνο 2, τι θα κάνετε. Και επίσης. Αν γίνουμε κυβέρνηση, θα το καταγγείλουμε. Ποια διαφορά έχει ένας μνημονιακός δήμαρχος από έναν αντιμνημονιακό δήμαρχο? Διότι και, αυτό το θίξατε. Εγώ θα σας πω τι θα κάνουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή για το πρόβλημα αυτό της λαθρομετανάστευσης. Λοιπόν, θα εφαρμόσουμε πολύ απλά το δόγμα Καμίνη. Τι έκανε ο Καμίνης όταν μοιράζαμε τρόφιμα στους φτωχούς? Έπαιρνε τηλέφωνο στο αρχηγείο της αστυνομίας και έστελνε τα ΜΑΤ. Εμείς όπου έχουμε πρόβλημα με παράνομους μετανάστες, με εγκληματίες, έξω από την ΑΣΟΕ να διενεργείται παρεμπόριο, θα παίρνουμε τηλέφωνο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και θα απαιτούμε ως Δημοτική Αρχή να κατεβαίνουν εκεί τα ΜΑΤ και θα δούμε, θα τολμήσει εκεί το Υπουργείο να απορρίψει αυτό το αίτημα του Δημάρχου πλέον των Αθηναίων. Όσον αφορά το Δουβλίνο 2, αν θέλετε να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση, εγώ θεωρώ πως αυτή είναι μια ανθεληνική συνθήκη η οποία πρέπει να καταγγελθεί. Και δεν σημαίνει αυτό ότι αυτομάτως θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε να μου πείτε κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ τι θεωρώ. Αλλά θα περίμενα από έναν δήμαρχο Αθηναίων να μιλήσει για τα πράγματα που θα κάνει ως δήμαρχος Αθηναίων. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μικρές οι αρμοδιότητες ενός δημάρχου, ο οποίος μπλοκάρεται και ελέγχεται ακόμα και για λόγους σκοπιμότητας. Δηλαδή κάποιος από κάποιο υπουργείο ελέγχει τις αποφάσεις του, όχι εάν πιάσαν τόπο, αλλά εάν τη σκέφτηκε σωστά, αν το έργο δηλαδή που σκέφτηκε να κάνει, είναι το πρέπον. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και θεωρώ δεδομένο ότι αν αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων, θα έρθουμε σε απόλυτη ρήξη με την κεντρική εξουσία. Γιατί εμείς επιδιώκουμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία η κεντρική εξουσία επιδιώκει να τα διωγγώσει. Και είναι και το πρόβλημα της ανέχειας. Μια που επιδιώκει να λύσετε προβλήματα, θα σας θυμίσω κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί τόσο πολύ, που το έχω διαβάσει στις θέσεις σας. Μάλιστα. Οι θέσεις σας λοιπόν λένε ότι ο λαός είναι το κυρίαρχο σώμα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να μας πείτε τι προσδιορίζετε ως λαό, γιατί εγώ ξέρω τους ψηφοφόρους. Δεν ξέρω τι σημαίνει λαός. Είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιεί και η αριστερά για να νομιμοποιεί τις αυθαιρεσίες της. Και ο λαός εκφράζεται μέσα από τον ηγέτη του. Με ποια διαδικασία γίνεται αυτό, γιατί υποθέτω ότι έτσι το ίδιο μοντέλο θα εφαρμόσετε και στο Δήμο. Εξηγήστε μας λοιπόν. Ποιος είναι ο αντίστοιχος λαός σε επίπεδο Δήμου και πώς εκφράζεται μέσα από τον ηγέτη? Στο επίπεδο του Δήμου, λοιπόν, θα εργαστούμε υπέρ των Αθηναίων πολιτών. Και οι Αθηναίοι πολίτες είναι οι Έλληνες πολίτες, επαναλαμβάνω, οι Έλληνες πολίτες, οι πολιτογραφημένοι Έλληνες, οι οποίοι κατοικούν στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Αν θέλουμε τώρα να γενικεύσουμε και να δούμε το μοντέλο διοικήσεως της Χρυσής Αυγής, το οποίο νομίζω ενδιαφέρει τους τηλεθεατές μας να το ακούσουν. Ενδιαφέρει, διότι είναι ένα ιδιαίτερα ολοκληρωτικό μοντέλο. Όχι, όχι. Θα είναι μοντέλο άμεσης δημοκρατίας. Δηλαδή, μιλάμε για διενέργεια δημοψηφισμάτων για όλα τα μείζωνα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα. Σε τι επίπεδο? Τίθεται ένα θέμα λοιπόν. Ευρώ ή δραχμή. Θα ενημερώσουμε, αν είμαστε κυβέρνηση, αν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, δεν θα φέρουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ας ξεκινήσουμε από επίπεδο Δήμου. Από επίπεδο Δήμου. Σε επίπεδο Δήμου σας είπα. Πείτε ένα δημοψήφισμα, που θα κάνετε, ας πούμε, σε επίπεδο Δήμου. Δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να κάνει δημοψηφίσματα. Πώς να έχετε ξαναδεί να κάνουν οι Δήμοι? Βεβαίως. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε δημοψηφίσματα. Θα μπορούσατε να κάνετε. Αλλά επαναλαμβάνω. Δεν θα επαναλαμβάνω, για να μην απαγορεύει κανένας, συμβουλευτικά τουλάχιστον, να ζητήσετε τη γνώμη των πολιτών. Ναι, για να μην γίνουμε γραφικοί, θεωρώ αδύνατο σε πρώτη φάση με τα οικονομικά του Δήμου σε μια άθλια κατάσταση πραγματικά να μπορέσουμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μπαίνοντας στο Δήμο, τις πρώτες 100 ημέρες, αν θέλετε, είναι ένας πολύ σοβαρός λογιστικός έλεγχος σε όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί την τελευταία δεκαετία. Να προχωρήσουμε σε άμεση οικονομική εξυγίανση, αποδίδοντας ευθύνες σε όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια όλοι γνωρίζουν ότι έφαγαν άπειρα χρήματα από όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Τζίμερε, για να δώσουμε το λόγο, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο παρατηρήσεις μόνο και ερωτήσεις συγχρόνως. Καταρχήν, στην αναθεώρηση του Δουβλίνου 2 σε 3. Στην αναθεώρηση της συνθήκης Σέγγεν, στην αναθεώρηση του Σύμφωνου Μετανάστευσης, στην τροποποίηση του οργανισμού λειτουργίας της Frontex, στο να πείσουμε ότι είναι άκρο σύνορο Ευρώπης, άρα πλήρων Ευρώπη και διαφύλασέ τα. Σημαντικό που δεν τα έχουν κάνει τα ενοχικά κόμματα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, το βέτο. Τελειώνω. Τελειώνω σε δευτερόλεπτο. Γνωρίζω το βέτο για την Τουρκία ποτέ. Για να μην δημιουργεί προσμίξεις πληθυσμού. Ακούστε με λίγο. Και τα δεις του λίγο, σκανδάλου. Πείτε σε ποιον από τους δύο απευθύνεστε. Στον κύριο Καζιάρη. Στον κύριο Καζιάρη. Και τα δεις του σκανδάλου που φέρνουν οι 8 όροι που σας έθεσα, δεν είναι συμβατή, κύριε Καζιάρη, με τη λέξη λαθρομετανάστευση. Οι συνθήκες αυτές είναι για μετανάστη. Ωραία. Και είναι καλόπιστη ερώτηση. Λοιπόν. Είδατε ότι είναι καλόπιστη, ναι. Άκρος πολιτική. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν. Στον κύριο Βαλιανάτου.
Η αλλαγή ήταν λάθος αυτό που είπατε. Και μεγάλο λάθος. Πείτε μου ποιο είναι για να τρομάξω. Είπατε ότι δεν θα διεκδικήσω γιατί δεν μπορώ τον Καλλικράτη. Ουέ και αλλήμωνο ο Δήμαρχος Αθηνών. Ναι, είπατε ότι τα Καλλικράτη. Δεν προβλέπετε. Δεν προβλέπετε. Ασφαλώς και προβλέπετε. Και είναι δουλειά του Δημάρχου Αθηνών το αντικαλλικρατικό σχέδιο, τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ εμείς που κάνουμε, να το διαφυλάξει ένας Δήμαρχος των Αθηνών ο οποίος θα βγει. Θα σας πω τι εννοώ. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερο λάθος. Ο γενετικός προσδιορισμός. Ο γενετικός προσδιορισμός. Γιατρός είμαι. Ναι. Σε οτιδήποτε κι αν αναφέρεται, όταν απαντάτε, είναι ρατσιστικός, είναι ρατσισμός. Εννοείται ο γενετήσιος μήπως. Βέβαια. Ο γενετήσιος. Γενετικός τώρα. Γενετικός και γενετήσιος, ταυτόσημοι όρος είναι. Δηλαδή, ο γενετήσιος προσδιορισμός. Ναι. Λοιπόν, προς ανατολισμό. Με αναψάστε την ουσία θέλω τώρα. Δεν μου αρέσει πάντα η ουσία. Αυτό έτσι έχει ρατσιστική βάση. Δηλαδή, παραγία μου, όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι. Όλο το ίδιο είμαστε και όλοι ελεύθεροι είμαστε. Αυτό και παρατηρήστε. Κάντε το πιο σαφές αυτό το τελευταίο περί γενετήσιου. Ότι δεν μ' άρεσε και από σένα, Μάγκη. Ναι. Δεν μ' άρεσε. Που έβαλες παραδείγματος χάρη τον όριο του άλλου φίλου, του τρίτου φίλου, δεν ξέρω τι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρετε τι είστε γιατρός και λέτε τρίτο φίλο τώρα, κύριε Μιχολανάκη. Οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι. Μα εμένα το λέτε δηλαδή. Μα εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στο γενετήσιο προσδιορισμό δεν πρέπει να είναι ουσιαστικός. Δεν πρέπει να είναι συμβολικός ούτε τρίτο φίλο. Ακούστε. Να σα πω. Μη σταθείτε πάνω σε αυτό τώρα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, θα σας απαντήσω. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, εδώ, εγώ σας μιλάω. Ρατσιστικό είναι που ρώτησα εγώ έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι αύριο δήμαρχος πώς θα συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, ο οποίος δηλώνει γκέι και υπέρμαχος των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που φοβάστε να πείτε εσείς τη λέξη γκέι και λέτε Παναγία μου. Ποιο άνθρωπο είναι τώρα, για όνομα της Παναγίας, εντάξει. Αυτά είναι ελευθερία. Τι Παναγία μου και δηλαδή, Θεέ μου. Θέλω να πω ότι η κοινωνία αυτά πρέπει να τα ξεπεράσει κάποια στιγμή τώρα. Δεν είναι. Μη στεκόμαστε πάνω σε αυτό και βάζουμε τα μπέλα. Και... Φύγαμε. Λοιπόν, ως προς την ορολογία, για μένα δεν παίζει ρόλο η ορολογία. Ο όρος λαθρομετανάστευση για μένα είναι πολύ σωστός από τη στιγμή που περιγράφει την παράνομη μετανάστευση. Από εκεί και πέρα, η Frontex κατ' εμάς διενεργεί κατασκοπία στα σύνορα της Ελλάδος. Σταμπάρει όσους μπαίνουν παράνομα στη χώρα. Πάνω στην κάρτα του, χώρα προέλευση Ελλάς, αν του πιάσουν μεθαύριο στο Βέλγιο, να του ξαναστείλουν πίσω πακέτο. Τα σύνορα της Ελλάδος δεν πρέπει να τα φυλάει η Frontex, πρέπει να τα φυλάει ο ελληνικός στρατός. Να πάνε δηλαδή στα σύνορα οι ειδικές μονάδες του ελληνικού στρατού. Εμάς εθελοντικά, όταν ήμασταν στις δυνάμεις καταδρομών, αν μας έλεγαν να πάμε στα σύνορα, ασφαλώς και θα το προτιμούσαμε από το να καθόμαστε μέσα στη μονάδα. Και βέβαια, η καταγγελία αυτών των συμβάσεων και συνθήκων, ακόμα και τη συνθήκη Σέγγεν, θα έλεγα, δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δει τι έγινε με την περίπτωση των Ρωμά. Μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας έπαιζε πινκ-πονκ. Ο Μπερλουσκόνη με το Σαρκοζή, ποιος θα τους κρατήσει. Και τελικά τους φέραμε εδώ πέρα στην Ελλάδα τους περισσότερους. Κάντε μου, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω γιατί πρέπει να αποχωρήσω, με συγχωρείτε. Θα αποχωρήσετε αμέσως μετά το επόμενο διάλειμμα, γιατί υπάρχουν κάποια θεματάκια που ούτως ή άλλως. Θέλω να ολοκληρώσουμε για να είμαι κύριος σε συμφωνίες που έχω κάνει για τις τηλεοπτικές μου εμφανίσεις, που είναι ελάχιστες. Είναι μετρημένες. Δεν θα σας πάρουμε πολύ χρόνο. Ένα σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψω κοντά σας και στον κύριο Βαλιανάτου. Υποψήφοι δήμαρχοι Αθήνας. Ηλίας Κασιδιάρης, Γρηγόρης Βαλιανάτος από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Χωρίς να έχουμε δώσει το όνομα, ορίστε. Αφού καλείς υποψηφίους, γιατί δεν καλείς, ας πούμε, και τον Βιδάλη που είναι υποψηφίος δικός μας και είναι αρχιτέκτον πολεοδόμος, βάλ τον εκεί, που δεν είναι... Καλέσαμε όλους τους όσους έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους. Είχαν διάφορα ραντεβού στις επόμενες εκπομπές, θα περάσουν όλοι από εδώ. Δεν ψηφίζω στην Αθήνα. Τώρα, άμα είχαμε 15 δήμαρχους εδώ μαζί, θα γινόταν μαλλιά κουβάρια. Ακόμα καλύτερα, να ρωτάει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω αν θα πετύχει το πείραμα, να το δοκιμάσουμε. Κύριε Βαλιανάτε. Κύριε Κασιδιάρη, ήρθα σε αυτή την εκπομπή θεωρώντας σας τον κύριο αντίπαλό. Γιατί πραγματικά εκπροσωπείτε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο από το δικό μου. Θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι κάτοικος του Αγίου Παντελεήμονα και δεν χρειάζεται, εγώ κάνω ρεπορτάζ. Θα μπορούσα να γελάσω στην αρχή όταν είπατε ότι μαχαιρώνονται άνθρωποι, αν αυτομαχαιρώνεστε. Εγώ έχω δει αυτά τα γεγονότα.
Δεν είμαι δικαστήριο, αλλά πρέπει να σας πω ότι εκπροσωπείτε ένα τεράστιο πόνο ανθρώπων οι οποίοι σας τρέμουν. Και νομίζω ότι αν δεν αποδειχθεί αλλιώς το δικαστήριο, εγώ έχω και αποδείξεις και καταθέτω, αν θέλετε, ότι αυτό το κλίμα του τρόμου που έχετε ενσπείρει είναι κάτι που μας έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας πάρα πολλές θέσεις από αυτές που είπατε, αλλά θεωρώ ότι το γενικότερο αυτό κλίμα, αυτό που στο μυαλό της δημοκρατίας και των ανθρώπων θυμίζει άλλες εποχές, δεν θα ήθελα να το ξαναδούμε. Δεν ξέρω τι περιθώρια για διαλόγο έχουμε. Εγώ ειλικρινά σας, με όση σοβαρότητα διαθέτω, σας εύχομαι πολύ κακή επιτυχία. Αλλά θα είμαι εδώ για να κάνουμε ένα διάλογο επί της ουσίας. Επί της ουσίας, λοιπόν, δέχομαι ερωτήματα. Όσον αφορά τις καταγγελίες αυτές, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Όπως βλέπετε, εγώ εδώ δεν ήρθα με πρόθεση να μαχαιρώσω κανέναν. Ήρθα εδώ για να εκφράσω τις πολιτικές μου θέσεις και κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν στόχο να λύσουν τα προβλήματα του Έλληνα, ο οποίος σήμερα είναι πράγματι σε πολύ δυσχερή κατάσταση. Γιατί ο Έλληνας του Αγίου Παντελεήμονα, της Οδού Αχαρνών, της Οδού Λιωσίων, της Πλατείας Αμερικής, της Πλατείας Αττικής, πράγματι είναι θύμα αυτής της βίας που περιγράφεται. Ναι, αλλά και βέβαια αυτό το πρόβλημα πρέπει άμεσα να λυθεί, διότι δεν θεωρώ ότι στο μέλλον θα υπάρχει περιθώριο για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε τώρα εν καιρό μνημονίου, με την υπογεννητικότητα και με την τεράστια κόπωση πλέον των Ελλήνων πολιτών λόγω των οικονομικών δυσχεριών, δεν γεννιούνται Έλληνες και σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Μία παρατηρησούλα με το βιβλίο. Όσες παρατηρήσεις θέλετε. Λάθρο μετανάστης θα πρέπει να αποδεικνύεται. Δηλαδή να έχει εξεταστεί ένας άνθρωπος γιατί μπορεί να είναι πρόσφυγας. Μπορεί να διώκεται για τις ιδέες του, να διώκεται για άλλα πράγματα. Άρα είναι τελείως αυθαίρετο και δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα στους ανθρώπους, πριν καν μπορέσετε να μεταρθείτε αυτές τις μεθόδους που προβλέπει ο νόμος. Για να δείτε αν είναι παράνομος, να λέτε λαθρομετανάστες όλο τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να στεκόμαστε στην ουσία του προβλήματος. Η ουσία είναι ότι λέτε όλο τον κόσμο λαθρομετανάστες. Με τον όρο λαθρομετανάστες, λοιπόν, περιγράφω σε γενικές γραμμές αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα παράνομα και έχουν καταπατήσει την ελληνική νομοθεσία. Λοιπόν, ενδεχομένως πράγματι μέσα σε αυτούς να είναι ένας Παλαιστίνιος πρόσφυγας, τον οποίο το κράτος του Ισραήλ, για παράδειγμα, τον έχει διώξει και χρειάζεται πολιτικό άσυλο. Εκεί θα του δώσουμε, εφόσον εξετάσουμε. Εφόσον εξετάσουμε, λοιπόν, ότι και πράγματι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, θα του δώσουμε ασφαλώς πολιτικό άσυλο. Ναι. Να σας πω όμως ότι δεν είναι δυνατόν πριν εξετάσετε αυτόν τον άνθρωπο. Και το πώς μπαίνουν. Οι πρόσφυγες, η συνθήκη της Γενέβης, δεν λέει πώς ένας πρόσφυγας, θύμα πολέμου ή πλημμύρας ή καταδίωξης, μπαίνει σε μια άλλη χώρα. Μπαίνει. Ξέρετε διότι ποιο έχει είναι αυτή το την ανάγκη. Πρόβλημα εδώ. Άρα λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το ουσιαστικό ξέρετε πρόβλημα ότι εδώ. Στα σύνορα απλώς καταγράφουν τον κόσμο. Εδώ, τον αυτή διώξουν, τη στιγμή. Αυτή τη και σε αυτό στιγμή δεν λέτε αλήθεια στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή τη όπως στιγμή επίσης δεν λέτε αλήθεια στο τι θα τους κάνετε. Μου επιτρέπετε. Μα σας είπα προηγουμένως και δεν με ακούσατε. Όσοι επιθυμούν να φύγουν και να πάνε στην Ευρώπη, θα τους αφήσουμε διακριτικότατα μα να δεν φύγουν. Μπορείτε να από το εκεί και πέρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πώς μπορείτε να μου αποδείξετε ότι δεν μπορούμε? Να σας πω. Έχουμε κυβερνήσει. Με συγχωρείτε. Σας είπα ένα παράδειγμα προηγουμένως. Με τι καθεστώ, θα τους πρόχνετε στα σύνορα. Σας είπα, όχι. Δεν καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή στα σύνορα της Ελλάδος προς την Ιταλία, στους λιμένες Πατρών και Ιγουμενίτσας, συνοστίζονται αυτοί οι άνθρωποι για να φύγουν και τους κρατάμε εμείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να έρθουμε στην ουσία του ζητήματος. Η Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν σημαίνει έξω από τη Σέγγεν και το απέδειξα προηγουμένως με το παράδειγμα του Ρωμά. Μα δεν είναι η Ελλάδα η Γαλλία. Εμείς επιθυμούμε η Ελλάδα να γίνει κάτι περισσότερο από τη Γαλλία. Επιθυμούμε η Ελλάδα να γίνει κεντρική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και να ξαναγίνει εθνικά κυρίαρχο κράτος. Το ξέρω ότι σήμερα δεν είναι μάλλον η Γαλλία. Βερολίνο, το ξέρω, αυτό είναι το πρόβλημα. Πράγματι τώρα θέσατε το πρόβλημα στην πραγματική του βάση. Η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία. Η Ελλάδα είναι ένα άθλιο προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων. Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στη ρίζα του. Να ξαναγίνουμε ανεξάρτητο κράτος. Αυτό πληρώνουμε. Γι' αυτό είναι στη φυλακή σήμερα. Οι βουλευτές μας, επειδή αντιστεκόμαστε, θυμάστε πολύ καλά που βρισκόταν ο Πρωθυπουργός της χώρας Σαμαράς την ημέρα που μας συλλάβανε χωρίς άρση ασυλίας, χωρίς καν εντάλματα. Δεν είδα κανέναν από αυτούς που κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μιλούν για τον νομικό μας πολιτισμό να πούν πώς γίνεται να συλλαμβάνονται βουλευτές χωρίς ένταλμα, να γίνονται έρευνες στις οικίες τους και χωρίς άρση ασυλίας να τους κάνουν αυτό το τσίρκο μπροστά στις κάμερες με τους οπλοφόρους. Δεν μίλησε κανείς. Εμείς πληρώνουμε ότι αντιστεκόμαστε. Την ημέρα εκείνη ο Σαμαράς ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα έδινε λόγο στο σιωνιστικό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Στην έλλειψη εθνικής ανεξαρτησίας. Σκύβουμε πάνω στο πρόβλημα και δίνουμε έναν αγώνα για να το επιλύσουμε. Κύριε Κασιδιάρη, εγώ ελπίζω πριν πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας να σας έχουν κλείσει φυλακή. Ειλικρινά σας το λέω.
Αυτό δεν το ελπίζει μόνο ο Βαλανάτος, το ελπίζει ο Σαμαράς, το ελπίζει ο Βενιζέλος, το ελπίζουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εγώ έχω να πω για διαφορετικούς λόγους. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να με κλείσουν στη φυλακή την προεκλογική περίοδο. Κάθε μέρα ξυπνάει ο Σαμαράς και λέει αυτό το πράγμα. Κλείστε τους στη φυλακή. Εμένα, τον Παναγιώταρο, τους υποψηφίους της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, κάποτε το δηλώνω. Αυτό που λέτε είναι πολύ πιθανό να γίνει. Αυτό που λέτε είναι πολύ πιθανό να γίνει. Και την προεκλογική περίοδο να είμαι στη φυλακή. Αλλά. Ακόμα και μέσα από τη φυλακή, κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα. Και θα δούμε ένα πολιτικό παράδοξο, διεθνώς, παγκοσμίως θα έλεγα, να εκλέγεται δήμαρχος στην πρωτεύουσα μιας χώρας μέσα από τη φυλακή. Και εκείνη την ημέρα εγώ θα γελάω και το πολιτικό κατεστημένο έχει θα κλαίει. Έχει συμβεί αυτό, μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογάν φυλακισμένος εξελέγει. Είχε βγει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν φυλακίστηκε για ένα ποίημα 4 μήνες. Να ολοκληρώσω. Ο κύριος Γλέζος ήταν βουλευτής, όχι δήμαρχος. Ηλίου. Ήταν δήμαρχος. Ο Ηλίας Ηλίου ήταν δήμαρχος. Βουλευτής της ΕΔΑ. Βουλευτής της ΕΔΑ, όχι δήμαρχος. Είναι πρωτοφανές παγκοσμίως. Ο κύριος Γλέζος, είδατε, ήταν βουλευτής, φυλακισμένος, εξελέγει βουλευτής μέσα από τη φυλακή και τι έκανε τώρα. Καταψήφισε τις προτάσεις Σαμαρά για κατάργηση κρατικής χρηματοδότησης Χρυσής Αυγής. Γιατί είδε την αδικία. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι η αριστερά των ημερών μας. Η Χρυσή Αυγή είναι αυτή που διώκεται σήμερα από το κατεστημένο. Εγώ θα γελάω εκείνη την ημέρα, λοιπόν. Η κυρία Παπαλουκάκα θέλει να σου πει. Εντάξει, προφανώς εγώ δεν θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Κασιδιάρη. Ανήκω στο δημοκρατικό χώρο και μας χωρίζουν ποτάμια αίματος. Έτσι, πραγματικά. Αλλά ήθελα να πω το εξής, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι σε μια κατάσταση όπου η χώρα περνάει πάρα πολύ δύσκολα, ο λαός περνάει πολύ δύσκολα, είναι κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πόνο του κόσμου, τη φτώχεια, την ανεργία και προσπαθούν να στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλο. Δεν πρέπει να κοιτάμε τον εχθρό μας απέναντι στον άλλο, στον διπλανό μας. Ο εχθρός μας είναι από πάνω, είναι σε αυτούς οι οποίοι ελέγχουν τα μέσα παραγωγής και τις τράπεζες και μας έχουν υποδουλώσει. Και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή την λογική του μίσους απέναντι στους άλλους. Προφανώς η Χρυσή Αυγή και τα μέλη της δεν έχουν κατηγορίες πολιτικού περιεχομένου. Έχουν ποινικές κατηγορίες. Έχουν γίνει φόνοι. Έχει γίνει ο φόνος του Παύλου του Φίσα. Φόνοι μεταναστών και όχι λαθρομεταναστών. Γιατί αυτός ο όρος πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος εδώ δίπλα, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Δεν υπάρχει λαθρομετανάστης, υπάρχει μετανάστης και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εδώ δεν θα γίνει ξαφνικά με έναν τρόπο να φύγει από τη χώρα. Δεν πρόκειται να αλλάξετε εσείς το καθεστώς που υπάρχει, το οποίο δεν θέλω να πω. Φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Φυσικά πρέπει να αλλάξουν το πλαίσιο των μεταναστών και της μετανάστευσης. Πρέπει να αλλάξει. Αλλά επειδή εσείς δεν μπορείτε ως δήμαρχος να το κάνετε, αυτό το οποίο θα δούμε είναι να χύνεται περισσότερο αίμα στους δρόμους της Αθήνας. Θα δούμε σε περίπτωση που η Χρυσή Αυγή πάει καλά να γίνουν όργια στην Αθήνα, να γίνουν έκτροπα. Τα οποία θα πάρουν τεράστιες διαστάσεις και ο κόσμος θα προσέξει τι θα ψηφίσει. Λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης θα προσέξει τι θα ψηφίσει. Ο Έλληνας πολίτης είναι σκεπτόμενος πολίτης. Εάν έλθει η Χρυσή Αυγή στα πράγματα, θα πάψουν τα έκτροπα. Θα πάψει να χύνεται αίμα στην Οδό Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονο, θα πάψουν να μαχαιρώνονται Έλληνες πολίτες από λαθρομετανάστες. Θα γίνονται πίσω από αυτά και επιτρέψτε μα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν διέκοψα. Σας παρακαλώ να σεβαστούμε τους βασικούς όρους του διαλόγου. Θα πάψετε να κάνετε εγκλήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η Χρυσή Αυγή μιλάει για εθνική ενότητα και ομοψυχία. Ξέρετε, είχαμε μιλήσει τις ημέρες εκείνες. Είδα δύο παιδιά, δικά μας παιδιά, αδέρφια μου, δολοφονημένα με σφαίρες. Λοιπόν, είμαι ο μόνος από τους παρισταμένους που μπορούν να μιλήσουν με βάση αυτή την εμπειρία για εθνική ενότητα και ομοψυχία. Να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους τρομοκράτες, οι οποίοι κινούνται ελεύθερα εντός των Αθηνών και των υπολείπων πόλεων. Η ίδια εισαγγελέα που δεν επιτρέπει στους βουλευτές μας να πάνε στη Βουλή να ψηφίσουν, έδωσε άδεια στον ξηρό να σηκωθεί και να φύγει. Λοιπόν, να τελειώσουμε με όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτός είναι ο στόχος της Χρυσής Αυγής. Να υπάρξει απόλυτη τάξη και ασφάλεια, να μην υπάρχουν έκτροπα. Αυτό μόνο εμείς μπορούμε να το επιτύχουμε, διότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εκφράζει το αίτημα του Έλληνα πολίτη για να είναι και πάλι κυρίαρχος μέσα στον τόπο του. Μάλιστα. Θα ήθελα ως προβληματισμό και βεβαίως και για τους δύο υποψηφίους, αφού τους ευχηθώ καλή επιτυχία, είπε ο κ. Κασιδιάρης σχετικά με τον νομικό πολιτισμό. Και ήθελα πάνω σε αυτό να τοποθετηθώ. Ο αρχαιοελληνικός νομικός και φιλοσοφικός πολιτισμός έχει στοχασμός και έχει αποφανθεί. Το αποδιδώνε. Τα οφειλόμενα εκάστο αποδιδώνε. Αυτό δεν μπορεί κανένας άλλος εκτός από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα το αποδώσει. Το αποδιδώνε ανήκει στη δικαιοσύνη μοναδικά. Είναι διανεμητική εξουσία και συμφώνως προς τα έργα του καθενός, προς το ήθος και το ύφος, θα απονέμει το δίκαιο. Βεβαίως, είμαι από αυτούς, κύριε Τριανταφυλλοπούλου, και το τολμώ να το πω, και ως νομικός, που λέω ότι όντως ενήργησε η κυβέρνηση σπασμωδικά και γιατί όχι, και καθυπόδειξε σε πολλές περιπτώσεις, όπως φάνηκε τουλάχιστον θεωρητικά. Αυτό όμως θα έρθει η δικαιοσύνη
και μπορεί να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, διότι όντως βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση. Ποια δικαιοσύνη, κατάσταση. Κύριε. Η σημερινή δικαιοσύνη, η τραυματισμένη. Όχι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η σημερινή δικαιοσύνη. Όχι, επειδή πρέπει να κλείσω. Δικαιοσύνη. Παρακαλώ, θερμά, επειδή πρέπει να κλείσω. Μία απάντηση για να κλείσω. Είστε νομικός. Δεν τέλειωσα μόνο αυτό. Φωτογραφία του Γιάννη Παπα-Νικολάου, Α' αντιπροέδρου του Αρείου Πάγους, παρακαλώ βρείτε. Βάλτε την εκεί και θα φρίξετε τώρα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αλλά ακούστε τι λέει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγους. Μην διακόψετε λίγο, γιατί πρέπει να κλείσω. Θερμή παράκληση. Επιτρέψτε μου, ναι, ναι, δεν έχω την ερώτηση. Επειδή δικαιοσύνη, εγώ το λέω με σεβασμό. Εγώ σα το λέω με σεβασμό και προς τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Αμοιβαίως. Επειδή δικαιοσύνη, μιλάμε για τον θεσμό. Μιλήσατε προηγουμένως για τις καταδρομές κλπ. Και εγώ έτυχε να είμαι καταδρομέας, να είμαι αρχισυμβουλευτής. Έχουμε υπηρετήσει αυτή τη χώρα. Έχουμε λοιπόν και το δικαίωμα και την υποχρέωση. Η δικαιοσύνη πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Όλοι μας πρέπει αυτό να το επιζητούμε. Όλοι μας. Είναι ένας θεσμός που έχει τραυματιστεί και μετά το παραδικαστικό κύκλωμα και βεβαίως έρχομαι ευθέως. Και στην σκέψη του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, ότι βεβαίως έχουμε παραδικαστικά κυκλώματα, πρέπει όμως, και εγώ το λέω ως μάχημος δικηγόρος, να σταθούμε. Έχουμε ανάγκη από το δίκαιο, έχουμε ανάγκη από τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε σχέση με τη μετανάστευση, κύριε Κασιδιάρη, και για τον κύριο Βαγιανάτο, δεν είναι υπόθεση της Χρυσής Αυγής ή ενός κόμματος η λύση του προβλήματος του μεταναστευτικού. Για μας είναι φλέγον ζήτημα το μεταναστευτικό και επειδή άκουσα διάφορες τοποθετήσεις για τους λάθρο μετανάστες κλπ. Είναι ένα φλέγον ζήτημα μεταναστών ανθρώπων. Είναι άνθρωποι, έχουν δικαιώματα. Όσον αφορά, είπατε κάτι έτσι με έμφαση, ότι θα δώσουμε, θα κάνουμε. Μα δεν είστε κράτος. Εσείς δεν είστε κράτος. Σας το λέω με σεβασμό. Πρέπει να το ξεχωρίσετε. Υπάρχουν επιτροπές ασύλου. Οι επιτροπές ασύλου συνεδριάζουν, υπάρχει η πρωτοβάθμια επιτροπή, η δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία πράγματι έχει στιβάδες τώρα, έχουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, χιλιάδες, 45-50 χιλιάδες υποθέσεις. Μιλούσα για το ενδεχόμενο που θα είμαστε. Πού θα είσαστε. Γι' αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά για να κλείσω, θα απαντήσω με μία ερώτηση όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Σε ποιο κράτος του κόσμου προβλέπεται υπουργός της δικαιοσύνης, ενώ διεξάγεται η ανάκριση, να παίρνει τηλέφωνο και να το ομολογεί ο ίδιος μέσα στη Βουλή την προϊσταμένη των ανακριτών για να δει πώς πάει η κατάσταση. Αυτό έχει γραφτεί στα πράγματα. Αυτό το έσχος. Και είναι υπέρ σας. Σας συμπληρώνω. Δεν είναι υπέρ μας. Εγώ είμαι το ατόπιμα. Όχι. Είχαμε το ατόπιμα του πρώτου πολίτη της χώρας, του κυρίου Παπούλια, το ατόπιμα να λέει μέσα στην τηλεόραση, να βλέπουμε όλοι μας στην τηλεόραση, ότι λέει στον Υπουργό Δικαιοσύνης για το χρηματιστήριο. Βεβαίως ξέρουμε όλοι μας τι έγινε στο χρηματιστήριο. Να υποδεικνύει και να λέει πάρτε κεφάλια. Ποιο. Ο θεσμός. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Αλλά για να ολοκληρώσω. Είναι μεγάλο ατόπιμα και επειδή είμαστε από αυτούς και έτυχε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να είμαστε μια ταπεινή φωνή και η δική μου από εδώ και 4 χρόνια και σε σχέση με το μνημόνιο. Ήταν επειδή έτυχε να ηγούμε του κόμματος των Ελευθέρων Ελληνών, του κινήματος, του πρώτου ακομμάτιστου του αντιμνημονιακού. Έχουμε και εμείς υψώσει τη φωνή. Αλλά δεν μπορεί όμως, κύριε Καστιγιάρη, αυτά να λυθούν από τη Χρυσή Αυγή, από την Ελληνική Αυγή, ξεχωριστά. Εάν η Χρυσή Αυγή αποκτήσει την πλειοψηφία, βεβαίως και θα λυθούν. Πάλι μέχρι τότε είμαστε ένα πολιτικό κόμμα πρώτα, και καταθέτω εδώ τις προτάσεις. Πριν την επανάσταση. Για να κλείσω όμως, γιατί πρέπει να χαιρετήσω. Πρέπει να όσον αφορά τη δικαιοσύνη, επανάσταση. Ακούστε, μιλάμε για ένα πρέπει μέγιστο πρώτα, έγκλημα. Πρέπει την πρώτα ώρα που ανακρίνονται οι βουλευτές. Επιτρέψτε μου, θα και το λέω χρόνο μετά. Μα επειδή λοιπόν, θα φύγετε, ακριβώς. Πρέπει να προηγηθεί η επανάσταση των θεσμών. Αυτό πρέπει να προηγηθεί να η επανάσταση των συνειδήσεων. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης να αφυπνιστεί. Κατά πρώτον. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Από εκεί και πέρα, το έγκλημα που έγινε εις βάρος της Χρυσής Αυγής δεν έχει επαναληφθεί στα χρονικά όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Ο βασικός πυλώνας. Ωραία. Η δικαιοσύνη λοιπόν η δικαιοσύνη, που δέχεται λοιπόν τηλέφωνα από τον Υπουργό της Δικαιοσύνης την ώρα της ανακρίσεως για να δει πώς πάει η κατάσταση, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα έσχος όπως καταλαβαίνετε, δεν το οποίο όλος ο πολιτικός κόσμος όχι, θα έπρεπε να κατακρίνει. Όχι. Δεν πρέπει να αποσυμπληρωθούν τις συμπεριφορές δικαστών. Υπάρχουν δικαστές και εισαγγελίες που δίνουν καθημερινό αγώνα. Ο σύστημα και η δικαιοσύνη απόλυτα, και είναι άτολμη και άνευρη. Ο σύστημα είναι άτολμη και άνευρη. Από εκεί κατά μόνας όμως οι δικαστές και οι εισαγγελίες δίνουν το πραγματικό έπεσα τσάνον. Θύμα επίορκων δικαστικών και οφείλω να καταγγείλω αυτό το γεγονός και θα μου επιτρέψετε να σας χαιρετήσω και θα ήθελα κάποια στιγμή να έχουμε όλο το χρόνο να επαναληφθεί αυτός ο διάλογος. Γιατί αυτό λείπει από εμάς. Κύριε δεν μας δίνει κανείς το δικαίωμα στον αντίλογο στις απαντήσεις και στις ερωτήσεις. Σας απαλλάσσω των προεκλογικών καθηκόντων σας από την εκπομπή μου να πάτε στο καλό. Και θα σας διαβάσω κάτι επειδή είπατε για δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και 15 μέρες έχουμε ανοίξει μια υπόθεση ενός μιας δικαστικής οικογένειας του Γιώργου Αποστολάκη και της Θόμης Πατρώνας.
Είναι και οι δύο εφέτες αυτή τη στιγμή και μάλιστα ο κύριος Αποστολάκης είναι ο δικαστής ο οποίος δίκασε τα ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο και επίσης το κογλυφικό σύστημα της Θεσσαλονίκης. Όλα ξεκίνησαν από ένα ποσό το οποίο κατεγράφει σε βιβλίο εσόδων-εξόδων ενός ξενοδοχείου που τα τρία αδέρφια είχαν καταλήξει στη δικαιοσύνη και περιέργως βγήκε μη αναμενόμενη απόφαση, δηλαδή το ξενοδοχείο πήγε στον αδερφό που δεν έπρεπε να πάει, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός, κατά τα λεγόμενά του και τα γραφόμενά του, να εγγράψει στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του ξενοδοχείου ότι έδωσα και στην δικαστήνα 50 εκατομμύρια. Όταν ο αδερφός ο άλλος αντελήφθη ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τον υποχρέωσε να το υπογράψει. Έβαλε λοιπόν την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά ότι είναι δικό του χειρόγραφο, ότι είναι έτσι το ποσό και ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Χριστιανός που έκανε την καταγγελία, καθηγητής φυσικής από τα Τρίκαλα και μας λέει δεν είναι ότι έκανα την καταγγελία γιατί είδα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων τα 50 εκατομμύρια που πήγανε στη δικαστήνα. Είναι ότι σε μια γιορτή που κάναμε είδα και τη δικαστήνα με μια άλλη να φεύγουν με τις τσάντες με εκατομμύρια. Και μείναμε άναυδοι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πριν καν ονομάσουμε, πούμε το όνομα του δικαστή ή της δικαστήνας, να μας στείλουν με μια διαδικασία εξπρές αγωγή η οποία θα εκδικαστεί μέσα σε 2 μήνες. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν συμβαίνουν με τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς σε αυτή τη χώρα. Σήμερα θα δείτε πράγματα που δεν τα βάζει ο νου σας. Εγώ όμως πριν πάμε σε αυτά τα πράγματα θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα. Όπως ας πούμε ένα που είναι εντυπωσιακό και λέει «Παράλληλα αναπτύχθηκε και το θλιβερό φαινόμενο διεφθαρμένοι ανεπαρκείς δικαστές και εισαγγελείς να προσφεύγουν και να ζητούν προστασία από διάφορα ετερόκλητα πρόσωπα προκειμένου να αποφύγουν τις πειθαρχικές ποινές συνέπειες των παραβάσεών τους ή να επιτύχουν την προαγωγή τους. Έργα προστάτη αναλαμβάνουν όχι πάντοτε ανιδιοτελώς είτε πρόσωπα του δικαστικού χώρου όπως συνδικαλιστές ανώτατοι δικαστές εν ενεργεία και συνταξιούχοι αλλά και δικαστές κατώτερων βαθμών είτε πρόσωπα εκτός δικαστικού χώρου όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι κλπ. Έτσι στα παραδοσιακά μιλήματα ή πιασήματα εντός εισαγωγικών μερικές φορές ολόκληρων συνθέσεων πολλές φορές πιεστικά χρησιμοποιείται και η προστασία του παντοδύναμου τύπου. Προσέξτε, Ιωάννης Παπανικολάου, πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, δίνει συνέντευξη στον Τάκη Κωνσταντινόπουλο, τον δημοσιογράφο, εν ενεργεία. Αυτά λοιπόν δεν τα είπε όταν έφυγε από το δικαστικό σώμα, αλλά όταν επρόκειτο να φύγει. Διότι έφυγε ο άνθρωπος αυτός το 2010, δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Δεν είναι λόγια προηγούμενης 20ετίας. Ακούστε λοιπόν τώρα να φρίξετε. Και ενώ η δικαιοσύνη ως θεσμός δημοκρατίας διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ποτέ στα τελευταία 50 χρόνια, βαρύτατα τραυματισμένη από φαινόμενα διαφθοράς, σύψης αναποτελεσματικότητας και αρνησιδικίας. Από την άλλη πλευρά αισθάνομαι άφατη λύπη για την παρακμή και την κατάπτωση της δικαιοσύνης της πατρίδας μου, αλλά και οργή και αγανάκτηση για τις νοοτροπίες και συμπεριφορές αρκετών δικαστικών λειτουργών, όπως τα σχετικά περιστατικά προσωποποιημένα τα έχω καταγράψει με οδύνη σε σωρία επίσημων εγγράφων. Πράγματι, η εικόνα της δικαιοσύνης σήμερα καταδεικνύει σοβαρό έλλειμμα ανεξαρτησίας. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις τραγικές μέχρι αρνησιδικές καθυστερήσεις ή στη λευκή απεργία, φαινόμενο θλιβερό των καιρών, ή στα διεφθαρμένα παραδικαστικά κυκλώματα που αντανακλούν τις ευρύτερες παθογένειες του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας μας. Άλλωστε, η δικαστική λειτουργία της χώρας δεν είναι ξενόφερτη, αλλά αποτελούν σάρκα από τη σάρκα της κοινωνίας μας. Απαγοητευτικές είναι και οι ούκο λίγες περιπτώσεις δουλικής οσφιοκαμψίας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, ιδίως των πλέον ευάλωτων ηγεσιών, προέδρων εισαγγελέων του Αρείου Πάγου και αντιπροέδρων ή των επίδοξων διαδόχων τους. Αυτά τα λέει ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο οποίος προαλήθετο για πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Είναι γνωστό τη δικαιοσύνη σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα. Πρέπει και να είναι και να φαίνεται τίμια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει όταν η κύρια μέρημνα ορισμένων ηγεσιών της φαίνεται να είναι είτε η συγκάλυψη πολιτικών ή ποινικών ευθυνών για σκάνδαλα, είτε η εξυπηρέτηση άνομων συμφερόντων επωνύμων και ισχυρών ιδίως πλουσίων επιχειρηματιών, είτε η άσκηση πιέσεων προς ακέραιους δικαστές, είτε οι συνεχείς και επιτηδευμένες αναβολές κρίσιμων υποθέσεων. Όπως επίσης δεν τιμά τη δικαιοσύνη το ότι ορισμένοι δικαστές συνήθως θεσιθήρες και αριβίστες επιδεικνύουν κραυγαλαίο κομματικό και θρησκευτικό φανατισμό μεροληπτώντας ασύστολα χωρίς να κρατούν ούτε τα προσχήματα υπέρ των πολιτικών συγκεκριμένου κόμματος είτε υπέρ των θέσεων κληρικών ή μοναχών. Ομές κομματικές παρεμβάσεις, πιέσεις τυραννίσκων συνδικαλιστών προς τις πολιτικές φυσικές ηγεσίες δικαιοσύνης, προαγωγές δικαστικών λειτουργών σε χαριστικές θέσεις, διαπλοκή και συναλλαγή υπουργών με μεγαλόσχημους συνδικαλιστές και προώθηση φιλοδικαστικών μέτρων ασύμβατων με το δικαστικό λειτουργήμα, πάσης φύσεως προστασίες δικαστών από διάφορους ιδιωτελείς προστάτες. Είναι μερικά από τα σημεία και τέρατα που χαρακτηρίζουν τα τελευταία 20 χρόνια τον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, παρακαλώ. Εν ενεργεία τα λέει αυτά. Πώς το λέει. Το 2010. Ο κύριος Ιωάννης, Ιωάννης Παπα-Νικολάου. Και συνεχίζει. Εν ενεργεία. Δυστυχώς όμως... Προς τιμήν του. Τι γιατί καθότανε. Δυστυχώς, θα σας πω. Περιμένετε. Δεν έκατσε. Ακούστε, μα έδωσε τη μάχη από μέσα ο δικαστής. Δεν είναι τσίρκο. Τι θα πάει στην αστυνομία να το πει. Με συγχωρείτε. Είναι υπέρτατη αρχή. Δεν είχε που αλλού να αναφερθεί. Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, πιο πάνω δεν έχει ο Θεός. Ονόματα αναφέρει. Βεβαίως, θα δείτε τώρα. Δυστυχώς όμως αρκετές φορές παραβλέπεται η αξιοκρατία αυτή και γίνονται προαγωγές προφανώς ανάξιων δικαστικών λειτουργών. Βαρυνόμενων αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα είτε με ηθικά παραπτώματα είτε με άλλες καταφανείς υπηρεσιακές ανεπάρκειες. Όπως και άλλη δικαστική λειτουργή, έτσι και εγώ δέχτηκα πολλές φορές παρεμβάσεις στο δικαστικό μου έργο. Κυρίως από συναδέλφους μου και μάλιστα κατά κανόνα ιεραρχικά ανωτέρους μου, αλλά και από διάφορα άλλα πρόσωπα εκτός δικαστικού χώρου. Όλες οι επεμβάσεις αυτές ήταν προφορικές. Πλην εκείνης με την οποία επιχειρήθηκε να μου αφαιρεθεί η πειθαρχική δικογραφία κατά του ανακριτή Νικολάου Ζαγοριανού, που ήταν έγγραφη. Οι αθέμητες αυτές παρεμβάσεις, άμεσες ή έμεσες, ήπιες ή σκιές και ηταμές, προφορικές ή έγγραφες, αποκρούστηκαν αμέσως από εμένα, σταθερά και στεναρά. Σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν και με απειλές απροκάλυπτες ή συγκαλυμμένες. Μάλιστα, όταν αρνήθηκα να παραβώ το υπηρεσιακό μου καθήκον, ακούστε Έλληνες, και να ενδώσω στην τελεσιγραφική εντολή παράδοσης της ανωτέρω πειθαρχικής δικογραφίας, στοχοποιήθηκα από αυτούς που οργάνωναν τη φήμωσή μου με μέθοδο γεμπελικού τύπου, αφού χρησιμοποίησαν ύβρις και απειλές κατά του προσώπου μου, δημοσίως εκφραστήσεις, και τελικά επιχείρησαν να με δικάσουν εντός εισαγωγικών μέσω διαδόσεων και δια του τύπου στα πλαίσια μιας δίκης προθέσεων με έντονο τον επικοινωνιακό χαρακτήρα. Έτσι έχοντες συμφέρον δηλαδή οι φερόμενοι ως συνένοχοι στο μέγιστο σκάνδαλο της Siemens, συνεπικουρούμενοι από κομματικούς, εμφάνισαν ότι κινήθηκα κατά συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών που κατά τη γνώμη μου μεθόδευσαν τη συγκαλυπτική της αλήθειας ανάκριση παροδία ως δήθεν πικραμένος για τη μη επιλογή μου από την τότε κυβέρνηση σε μία από τις δύο κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης, δηλαδή του εισαγγελέα ή του προέδρου του Αρείου Πάγου. Τότε τσάκισε. Κάποιος δεν εμφανίστηκε διερωτώμενος υποκριτικά μήπως αληθεύουν τα διαδιδόμενα για τις προθέσεις μου. Αλλά οι άφρονες αυτοί ολετήρες της δικαιοσύνης λησμόνησαν μέσα στο πανικό τους ότι κατά τον ίδιο τρόπο ενήργησα και πρώτων επιλογών αυτών στο άλλο μέγα σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. Έτσι και τότε, μόλις έλαβα γνώση σχετικών από τον τύπο και παρά τις επιθέσεις και παρεμβάσεις που δέχτηκα και τότε μεταξύ αυτών και από δικαστικό λειτουργό προσκύμενο στην τότε κυβέρνηση, ενεργώντας με την ίδια ταχύτητα αυτεπαγγέλτος, αποκατέστησα μετά από 5 χρόνια την δικονομική νομιμότητα και το κράτος δικαίου με την τάδε παραγγελία μου και έτσι φτάσαμε στη δημοσίευση της 87-2008 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
με την οποία δικαιώθηκε το ελληνικό δημόσιο. Όταν δεν συμμορφώθηκα στις πιέσεις, με προσφορά ανταλλάγματος κατάληψης υψηλής θέση ιεραρχικά ανωτέρου μου, για να παραβώ τη συνείδησή μου κατά την έκφραση της δικανικής μου κρίσης, γιατί αυτός είχε, όπως μου είπε, προσωπικό λόγο να εκδοθεί απόφαση υπέρ του άλλου διαδίκου και αρνήθηκα σχετικώς, εισέπραξα την απειλητική του φράση. Τότε θα σε πολεμήσω. Και ναι, μεν με πολέμησε και με νίκησε στην πρώτη μάχη. Αλλά τελικά κέρδισα την τελευταία μάχη και τον πόλεμο, γιατί επικράτησε η γνώμη μου στην συγκεκριμένη υπόθεση. Αν κατέγραφα όσα βίωσα πάνω από 40 χρόνια σχετικά με τις επιλογές αυτές, τα όσα είδα και άκουσα θα αρκούσαν για να γεμίσουν τις σελίδες ενός βιβλίου με τον τίτλο «Η μαύρη βίβλος της ελληνικής δικαιοσύνης». Προς το παρόν, επιγραμματικά σημειώνω ότι προτιμώνται σε αρκετές περιπτώσεις τις επιλογές αυτές όχι οι άριστοι, αλλά οι αρεστοί στον εκάστοτε πρωθυπουργό και το περιβάλλον του. Οι βολικοί, οι υπάκουοι, οι οσφιοκάμπτες, οι διαπλεκόμενοι, οι συναλλασσόμενοι, οι κομματικά προσκύμενοι, οι δημοσιοσχεσίτες και βέβαια οι συνεργαζόμενοι με θρησκευτικές ή παραθρησκευτικές σέκτες ή με συνδικαλιστές του κλάδου ως κομματικούς τοποτηρητές ή έχονται σχέση με υπουργούς ή άλλα πρόσωπα της εκτελεστικής εξουσίας. Πόσο περισσότερο απαξιωτικός να είναι απέναντι σε αυτό τον χώρο που υπηρέτησε τόσα χρόνια. Απέναντι σε όλους αυτούς τους δικηγορίσκους, οι οποίοι εμφανίζονται για να ευλογήσουν τα γένια των δικαστών και να κερδίσουν καμιά υποθεσούλα και να λένε «Ναι, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη». Όποιος διαβάσει αυτό το κείμενο μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν το λέει η Μαρίκα από το χωριό. Το λέει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και συμπληρώνει. Και όλοι αυτοί που κόπτονται υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου και ιδίως οι βαρόνοι της πολιτικής, του τύπου και του χρήματος, ενεργούν μετά από δουλικές παρεκκλήσεις του εκλεκτού τους, αφού ο τελευταίος διέλθει επιτυχώς σε εξετάσεις υποτέλειας, στις οποίες τον υποχρεώνουν και υπογράψει το σχετικό νοητό γραμμάτιο οφειλής, που ταρπάζουν λέει εδώ πέρα. Και είπε και συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένες υποθέσεις που ερευνούμε εμείς τώρα, και υποθέσεις οι οποίες πήγαν στον Άριο Πάγο και γύρισαν πίσω 32 φορές για απιστία στο ελληνικό δημόσιο από μεγαλοεπιχειρηματία. Το γραμμάτιο οφειλής και βέβαια προς εξυπηρέτηση των ιδιωτελών του συμφερόντων, γιατί είναι σίγουρο ότι αν επιλεγεί ο εκλεκτός τους θα του ζητήσουν το τίμημα της οφειλής του, αντάλλαγμα, δηλαδή την ψυχή και τη συνείδησή του. Η οφειλή αυτή αποτελεί και τον προσωπικό λόγο εκτροπής σε ανομίες, αδικίες και δικαστικές αυθαιρεσίες από ορισμένους δικαστικούς λειτουργούς. Εγώ τον άνθρωπο αυτόν τον κάλεσα, ο κύριος Διαλυνάς ξέρει, να έρθει εδώ. Και θα εμφανιστεί κάποια στιγμή. Και θα σε έχω πάλι μπροστά του. Το γενικεύει πάρα πολύ, γενικεύει πάρα πολύ. Ονόματα δεν άκουσα. Τι να πει κι άλλα να πει. Θεωρίες πάρα πολύ. Θεωρίες λέει. Θεωρίες λέει. 20 χρόνια πριν να το πει. Και δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τότε. Δεν τον καλούν σε μια προκαταρτική εξέταση. Όταν ήταν πρωτοδίκης δεν το είχε καταλάβει. Όταν ήταν στην... Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει το θάρρος να τα πει αυτά. Μετά από 40 χρόνια. Μετά από 40 χρόνια. Και τι κάνουν οι ανώτεροι του. Πολύ καλά έκανε. Άργησε πάρα πολύ. Άργησε πάρα πολύ, αλλά τα είπε. Μου επιτρέπετε. Αυτή που είναι η ανώτερη του, ο τότε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, δεν τον καλεί να του πάρει μια ένορκη κατάθεση. Όταν είπαμε, η δικαιοσύνη πρέπει να λογοδοτήσει. Και για το κατάδυμα του ελληνικού λαού σήμερα, η δικαιοσύνη πρέπει να λογοδοτήσει. Ακούστε, ακούστε. Πότε. Πότε. Ακούστε, παρακαλώ κύριε Διαλυνά, ακούστε κάτι. Αυτά τα είπε το 10. Κύριε Διαλυνά, σας παρακαλώ, ακούστε κάτι. Ο άνθρωπος αυτός όταν τα είπε ήταν εν ενεργεία δικαστής. Και μάλιστα υψηλόβαθμος. Πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ψηλότερα δεν πάει, είναι ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος. Σας ερωτώ λοιπόν εγώ, γιατί παρέλυσε η ηγεσία του Αρείου Πάγου και δεν τον φώναξε τον καθίσει κάτω και να του πει. Αυτό λέει. Ή, ένα λεπτό, ή έχεις τρελαθεί. Ή είσαι τρελός και λες ψέματα. Ή είσαι συκοφάντης. Ή λες την αλήθεια. Ένα από τα δύο θα συνέβη.
Που ήταν σε δημόσιο έργο. Ή κάναν το κορόιδο. Αυτό κάνω. Είχαν αυτό τη φωλιά τους λερωμένη και έκαναν το κορόιδο. Ή δεν τα άκουσαν αυτά, δεν τα είδαν, δεν τα πρόσεξαν. Συγγνώμη, αυτό είναι αναφορά στον πρόεδρο του Άριου Πάγου. Όχι, αυτό είναι συνέντευξη που έδωσε σε έναν δημοσιογράφο. Συνέντευξη. Ναι. Τον επενδυτή. Είναι συνέντευξη την οποία έδωσε εν ενεργεία. Τι άλλο, δημόσιο έγγραφο πλέον. Βγήκε στη δημοσιότητα. Το διάβασε κόσμος. Ο ίδιος τι δυνατότητες είχε να ερευνήσει ως δικαστής αυτά που καταγγείλει. Από τις συνομιλίες δηλαδή που είχα μαζί του, μου είπε ότι απείλησαν και την οικογένειά μου και τη ζωή μου και το σπίτι μου. Οι γκάγκστερ, μου είπε αυτοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν συνάδελφοί μου, ήταν υπάκουοι σε τέτοιο βαθμό που αισθάνθηκα αθωράκιστος με την πλάτη στον τοίχο. Καλά, συλλόγους δεν έχουν αυτοί, κύριε Τεφλούπη. Αν ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου αισθάνεται αθωράκιστος με την πλάτη στον τοίχο εξαιτίας επιχειρηματικών συμφερόντων, τολμάει κανένας από εμάς να μιλάει για δικαιοσύνη? Είναι, αυτά που βγάζουμε εμείς είναι ψυχάλα μπροστά στην πόρα που πέφτει στον Άριο Πάγο, στα Συμβούλια Επικρατείας και στους ανώτατους δικαστικούς θεσμούς της χώρας, κύριε. Ένα διάλειμμα και επιστρέφω κοντά σας, γιατί έχει ψωμί τώρα από εδώ και πέρα, έχει ρεπορτάζ, έτσι, γιατί όλα αυτά επιβεβαιώνονται μέσα από το δικό μας ρεπορτάζ. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την υπόθεση ανακοινώντας ίσως ένα νέο παραδικαστικό. Δεν αναφέραμε τα ονόματα, μας επιτέθηκαν οι δικαστές. Ορίστηκε μια εξπρές διαδικασία με αγωγή, την οποία κατέθεσε ο Γιώργος Αποστολάκης με τη σύζυγο και τη Θόμη Πατρώνα. Ο πρώτος είναι πρόεδρος εφετών Λάρισας. Η δεύτερη είναι εφέτης στη Λαμία. Και βεβαίως ο πρώτος είναι ο δικαστής που έριξε τα ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο και δίκασε και το διαβότιο επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη Μάρκο Καραμπέρι. Δύο μεγάλες δίκες έκανε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος είπε αυτά που είπε, τα έγραψε το 10 και αυτός δεν έχει δικαιωθεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει ένωση δικαστών και εισαγγελέων. Σας το λέω για το εξής. Ο κόσμος μας ακούει, έχει τρελαθεί. Έτσι. Βλέπει να του έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Βέβαια. Και έχει ένα αποκούμπ που λέγεται δικαιοσύνη. Και μέσα εδώ στις βρούβες κλπ. Αποφασίζουμε να το καταδαφίσουμε τελείως. Δεν μπορούμε να κινούμαστε έτσι άλλο. Η κατάσταση είναι terminal. Terminal. Δηλαδή, terminal. Η ένωση δικαστών και εισαγγελέων που είναι οι πολλοί συνάδελφοί του. Εγώ σας λέω, υπάρχει λογοκρισία, τους έχουν κόψει τα χέρια, τους έχουν βάλει στουπιά. Αυτή τι σήμερα το βράδυ, τι κάνουν. Εσείς που το λέτε. Πώς θα ζήσουμε έτσι. Εσείς που το λέτε. Μείνει, δηλαδή. Πρέπει να θυμηθείτε ότι πριν 10 χρόνια αυτός ο Χριστιανός εδώ, διευθύνοντας την Ελευθεροτυπία, είχε γράψει «Η επόμενη μέρα, τέλος εποχής». Το είχε κάνει τίτλο. Το είχε ξανακάνει τίτλο. Μια μέρα του τη βάρε στο κεφάλι και βγαίνει και λέει και μένω εγώ με το στόμα ανοιχτό. Δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο αν δεν πάρουμε τα κουμπούρια και τα όπλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί τίποτα. Και λέω τα άματα, λέει αυτά ο Βιντανίδης, θα βγει ο λαός στο βουνό. Δεν κουνήθηκε, φίλο. 25 χρόνια κάνω αυτές τις εκπομπές. Με έβγαλαν γραφικό, υπερβολικό. Εκπομπές οι οποίες πλέον είχε φτάσει η κρυφή κάμερα να δείχνει τις αρπαχτές στη μέση του δρόμου των κρατικών υπαλλήλων, έτσι. Απαγόρευσαν το έσχατο εργαλείο του δημοσιογράφου με νόμους, όλο αυτό το μιλέτι το ακαδημαϊκό πολιτικό που είναι ένας συμφετός, μία παρεούλα, γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η δική τους η ώρα. Γιατί δεν είναι ιδιωτική ζωή να συναλλάσσε στην κουζίνα του σπιτιού σου με την αρπαχτή που έκανες, έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή λοιπόν ήξεραν ότι θα τους τσιμπήσει η τσιμπίδα του δημοσιογράφου. Γιατί του δικαστή δεν τους ένοιαζε. Την είχαν πιασμένη τη δουλειά εκεί πέρα. Είχαν βγάλει και το νόμο περί ευθύνης υπουργών και έδαιναν τα χέρια των τίμιων δικαστών και βοηθούσαν τους ανέντιμους να έχουν δεμένα τα χέρια για να λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό συνέβη.
Ναι, κύριε Φιντανίλη. Να ρωτήσω τον κύριο Διαλυνά, που είναι διακεκριμένος δικηγόρος. Επικρατεί μια άποψη ότι τον τελευταίο καιρό, κατά κάποιο τρόπο, η δικαιοσύνη έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Γιατί δεν έχουμε μια ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση που να τα κουκουλώνει όλα. Είδαμε τον Τζοχατζόπουλο και την παράγεια του να πηγαίνει μέσα, είδαμε τον Λαβρεντιάδη να είναι μέσα, είδαμε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο τι γίνεται, είδαμε τον Παπαγεωργόπουλο να πηγαίνει ισόβια και δεν ξέρω αν επειδή τον καταδίκασε σε ισόβια ήταν πληρωμένος κι αυτός. Όχι, ο ίδιος. Όχι, αλλά εξάντλησε την αυστηρότητά του. Ναι, αλλά βλέπω. Σε μείζωνα βαθμό. Αδικαιολογήτως. Υπάρχει μια τέτοια αντίληψη στον κόσμο ότι τον τελευταίο καιρό κάπως έχει ανεξαρτητοποιηθεί η δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα κίνημα των νεοτέρων δικαστών. Των νεοτέρων δικαστών, το οποίο ξεκινάει από κάτω, οι οποίοι έχουν πλέον άλλες αντιλήψεις και υπάρχουν και δικαστές στις μεγαλύτερες βαθμίδες οι οποίοι έχουν βαρεθεί να βλέπουν αυτά τα οποία βλέπουν και αρχίζουν πλέον να αντιστέκονται. Υπάρχει και κάτι άλλο. Και βέβαια με αυτούς τους δικαστές, με όσους από αυτούς μπορώ, είμαι σε επαφή, συγκεντρώνονται στοιχεία. Μάλιστα. Και κάνω δημόσια έκκληση. Κύριε Διαλυνά, για να μην το χάσουμε το θέμα. Παρακαλώ. Κάντε τη δημόσια έκκληση για να πάμε στο ρεπορτάζ για να φρίξει ο κόσμος. Εγώ κάνω δημόσια έκκληση στον πρόεδρο του κύριο Παπανικολάου, που με τιμά με τη φιλία του, να μιλήσει με τα στοιχεία τα οποία έχει. Εάν μιλήσει. Γνωρίζεστε με τον κύριο Παπανικολάου, είστε φίλοι. Με τιμά με τη φιλία του. Είστε φίλοι, δεν είμαι, είναι σχήμα λόγου. Ναι. Είμαι φίλος. Έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει και του δημόσια τον παρακαλώ, σαν ανήκοντας κι εγώ σε δικαστική οικογένεια, να μιλήσει με τα στοιχεία τα οποία έχει. Και τότε όλα τα ποντίκια και τα σκουλίκια τα οποία σήμερα παριστάνουν τους αετούς και καταλαβαίνει τι εννοώ, θα εξαφανιστούν. Μάλιστα. Πάμε στο βίντεο και επιστρέφουμε. Από τις 9 Δεκεμβρίου του 2013, οι εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος ερευνούν μετά από καταγγελίες γνωστό ζεύγος δικαστών. Πρόκειται για τον πρόεδρο εφετών Λάρισας, Γιώργο Αποστολάκη, και τη σύζυγό του, επίσης εφέτη Λαμίας, Θόμη Πατρώνα. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε αρχικά η καταγγελία του συνταξιούχου καθηγητή και πρώην επιχειρηματία Νίκου Φαμίση για χρηματισμό και των δύο δικαστών, προκειμένου να διευθετηθεί δικαστική υπόθεση που αφορούσε μετοχές σε ξενοδοχειακή επιχείρηση που είχε ο ίδιος με τα άλλα δύο αδέλφια του. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο Γιώργος Αποστολάκης πήρε 500.000 δραχμές προκειμένου να συντάξει ένα πλαστό αντέγραφο, ενώ η σύζυγός του, Θόμη Πατρώνα, πήρε 50 εκατομμύρια δραχμές προκειμένου να βγάλει την δικαστική απόφαση η οποία ευνοούσε δύο από τους μετόχους. Αν και αρχικά η καταγγελία παρουσιάστηκε χωρίς να αναφερθούν τα ονόματα των δικαστών, εκείνοι προτίμησαν να στραφούν με αγωγή εναντίον του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, του καταγγέλλοντα αλλά και συνεργάτη της εκπομπής, κάνοντας λόγο για διαπόμπευση μέσω φωτογράφησης. Καθώς λοιπόν το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα έργα και τις ημέρες του ζεύγους των δικαστών. Συγκεκριμένα, σε προηγούμενες εκπομπές παρουσιάστηκε πως ο Γιώργος Αποστολάκης αγόρασε οικόπεδο στα Τρίκαλα μεγάλης έκτασης, αλλά δήλωσε το αφημί του πατέρα του, ο οποίος πρόσφατα πέθανε. Επίσης, η Θόμη Πατρώνα αγόρασε οικόπεδο στη Φθιώτιδα εναντί 2 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ η Δόη Λαμίας στο ίδιο συμβόλαιο το ίδιο οικόπεδο το εκτιμά 4 εκατομμύρια δραχμές. Επιπλέον, το όνομα της εφέτου Λαμίας, Θόμης Πατρώνα, περιέχεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα νούμερο 2 ή αλλιώς μαφία των ακινήτων. Σύμφωνα με τις συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται σε δικογραφία, στις 13 Φεβρουαρίου του 2010, ο εγκέφαλος του κυκλώματος, Σταύρος Γεωργιτσογιαννάκος, επικοινωνεί με μια γνωστή ενός κατηγορούμενου ιερέα και τη ζητά να γράψει τη σύνθεση της έδρας που θα τον δικάσει.
Μεταξύ των τριών ονομάτων που της δίνει είναι και αυτό της κυρίας Πατρώνα, η οποία θα ήταν και η πρόεδρος της έδρας. Την περασμένη Δευτέρα, στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος, παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και μία μαρτυρία πρώην κρατούμενου των φυλακών Τρικάλων, η οποία έκανε λόγο για χρηματισμό του Γιώργου Αποστολάκη, προκειμένου να αποφυλακιστεί. Όπως ανέφερε ο καταγγέλλοντας, όταν ο ίδιος βρισκόταν στις φυλακές για ανθρωποκτονία, στα 10 χρόνια έκανε αίτηση αποφυλάκησης. Τότε λοιπόν, ο εισαγγελέας, μέσα στις φυλακές, του ζήτησε 100.000 δραχμές προκειμένου να βοηθήσει ο Γιώργος Αποστολάκης και να γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκησής του. Ως μες παραδικαστικού σκανδάλου όμως, που αφορούν τον πρόεδρο εφετών Γιώργο Αποστολάκη, αναδίδονται και από τα όσα συνέβησαν το 2009 στη δίκη του Μητροπολίτη Ελασσόνας Βασίλειου, ο οποίος κατηγορούνταν ότι το 2005, κατά παράβαση του αρχαιολογικού νόμου, παρενέβη αυθαίρετα σε ένα κηρυγμένο μεφέκ βυζαντινό μνημείο του 18ου αιώνα, το οποίο αποτελούσε μέρος ενός μοναστικού συνόλου. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Αποστολάκης είναι ο δικαστής που έριξε ισόβια στον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, ενώ βρέθηκε και στο τιμόνι της δίκης του διαβόητου επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, Μάρκου Καραμπέρη. Σύμφωνα με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ο συγκεκριμένος δικαστής μετατέθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν τις πολύκροτες δίκες και γύρισε πάλι στη Λάρισα αφού τελείωσαν. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα. Αυτό είναι το κομμάτι που εμείς βρήκαμε και που ερευνήσαμε και που μέσα από μια έτσι, διαδικασία έρευνας προέκυψε και που βεβαίως όχι μόνο το δημοσιοποιήσαμε, αλλά το προωθήσαμε και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, κύριε, εδώ υπάρχει ένας δικαστής με τη σύζυγό του, δικαστές και δύο. Στη μία περίπτωση αναφέρεται ποσόν 50 εκατομμυρίων ότι έλαβε σε βιβλίο εξόδων-εξόδων και δεν κουνιέται φίλο. Δεν μπορεί να πει ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος φαντάζομαι στον Παπαγεωργόπουλο θα του είπε εσύ για το Λεμούσια και τους άλλους δεν ήξερες που ήταν συνεργάτες σου. Εσύ για τη σύζυγό σου δεν ήξερες, κύριε Αποστολάκη, τι κάνει. Και αν δεν ήξερες, ο Φαμίσης ήρθε στο γραφείο σου. Πήγε λοιπόν ο ξενοδόχος και του είπε φέρτε μου πίσω τα λεφτά. Στο γραφείο του δικαστή. Και έφρυξε ο κόσμος. Δώστε πίσω τα λεφτά μου, τα 50 εκατομμύρια μας που βγάλαμε με κόπο. Και έλεγε εγώ, μη στεναχωριέσαι, θα τους τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί, δεν έγινε τίποτα. Τότε, γιατί δεν μήνυσε ο κύριος Αποστολάκης τον αδερφό ο οποίος ενέγραψε για τη σύζυγό του ότι έλαβε 50 εκατομμύρια για να βγάλει απόφαση και ευαισθητοποιήθηκε τώρα εναντίον του δημοσιογράφου και του Φαμίση. Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Δεν υπάρχει. Ο καθένας αντιλαμβάνεται γιατί. Τον ξαναβρίσκουμε την κυρία Πατρώνα, την βρίσκουμε στο παραδικαστικό. Όπου τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης παγιδεύονται από την ΕΕΠ και στις μεταξύ τους συνομιλίες αναφέρουν ότι θα έχουμε στη σύνθεση την κυρία Πατρώνα. Μη στεναχωριέστε, τους λένε τους άλλους, θα τα βρούμε, είναι δική μας και τέτοια. Ο κύριος Ντογιάκος τους καλεί. Και κάνει έρευνα. Στην υπόθεση είναι και ο περιβόητος Γιωσάκης, ο οποίος κάνει αναφορά στην κυρία Πατρώνα. Διότι λησμόνησα να σας πω ότι το ζεύγος έχει και ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία και τους παπάδες. Το κακώς εννοούμενο παπαδαριό. Ο δε δικαστής γράφει ύμνους, βιβλία και τέτοια. Τρέχουν στα μετέωρα, πάνω κάτω, μοναστήρια, ναούς, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Θυμηθείτε τι έλεγε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για θρησκευτικές σέχτες. Αυτό είναι το λιγότερο. Σε αναφέρουν σε τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες παίρνουν δημοσιότητα μέλη εγκληματικής οργάνωσης και γιοσάκηδες ως παρατρεχάμενοι τους. Πάλι δεν ευαισθητοποίησε ο Τσκοτσάρης μια μήνυση ως δικαστής να δείξει ότι συζητάς με τον Ντογιάκο, λες εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Και η ευαισθησία σου εξαντλείται και να κάνεις την πάπια, να πεις την ίσα. Δεν τραβάς μια μήνυση γιατί ένας έντιμος δικαστής που θα τον έπιανε στο στόμα σου να του πεις ότι είναι δικό σου και θα κανονίζει για τις δίκες και να βγάλει απόφαση. Πάμε όμως στο χειρότερο από όλα. Είναι ένας σύλλογος λιβαδιωτών στην Ελασσόνα, ο οποίος μαζί με τους αρχαιολόγους και τους βυζαντινολόγους
επιτίθενται εναντίον του Μητροπολίτη Ελασσόνας, διότι έχει πάει και έχει γκρεμίσει μια βασιλική εκκλησία, χωρίς καμία άδεια, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς καμία αδειοδότηση από οποιαδήποτε υπηρεσία, με το έτσι γουστάρω και έτσι θέλω, και κυνηγάνε τον Μητροπολίτη. Και πηγαίνουν στη δίκη, μάρτυρες κατηγορίας. Δεν είναι όποιοι. Είναι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο, από εδώ, από εκεί, μουσική, ευυπόληπτοι άνθρωποι. Και ξαφνικά, τι ανακαλύπτουν, κύριε Διαλυνά, οι άνθρωποι αυτοί? Ότι στη δίκη που δεν κατέθεσαν, μπήκαν οι καταθέσεις τους από τον κύριο Αποστολάκη, χωρίς να έχουν καταθέσει, για να αθωωθεί ο Μητροπολίτης. Τα λέω σωστά? Μήπως είμαι υπερβολικός? Όχι, δεν είστε υπερβολικός. Για, επειδή είστε δικηγόρος και πιο έμπειρος, για πείτε τι συνέβη. Δεν είστε υπερβολικός. Ή μάλλον, για να δούμε το βίντεο και μετά θα σας πει ο κύριος Διαλυνάς τι έγινε. Σε δίκη σκάνδαλο φέρεται να έχει συμμετάσχει ο πρόεδρος εφετών Λαρίσης, κύριος Γιώργος Αποστολάκης, το 2009, όπως προκύπτει από καταγγελίες μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί προκειμένου να καταθέσουν την υπόθεση. Η ιστορία εκτείνεται χρονικά από το 2005, όταν ο Μητροπολίτης Ελασσόνος, κύριος Βασίλειος, προέβη στην κατεδάφιση της τοξωτής κοιονοστοιχίας Αγίας Τριάδας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από όλους φορείς του Λιβαδίου. Η καταγγελία είχε ως εξής. Στις 6 Ιουνίου του 2005 κατεδαφίστηκε παράνομα η τοξωτή κοιονοστοιχία της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, η οποία αποτελεί ένα σημαντικότατο θρησκευτικό, αρχαιολογικό και ιστορικό μνημείο του Λιβαδίου και της Ελλάδας, χωρίς φυσικά καμία σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους. Επειδή αυθαίρεται αυτή η ενέργεια από την πλευρά της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας, δεν είναι μεμονωμένη, αλλά έρχεται ως συνέχεια και άλλων ανάλογων ενεργειών και συνεχίζει να πλήττει βάναυσα την πολιτιστική μας κληρονομιά, εμείς, ο Δήμαρχος Λιβαδίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λιβαδίου, οι Σύλλογοι των Απανταχού Λιβαδιωτών, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κατερίνης, Ελασσόνας, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Λιβαδίου και ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου, διερμηνεύοντας τα αισθήματα του συνόλου των κατοίκων του Λιβαδίου, οι οποίοι είναι άκρος φιλόθρησκοι και άκρος ευσεβείς προς την ιστορία τους, καταγγέλουμε την καταστροφή του μνημείου κατά παράβαση όλων των κανόνων δικαίου και σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα από την υπάρχουσα επιστημονική μελέτη αναστήλωσης και αποκατάστασης του ναού, και καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενεργήσουν ακαριαία για την αποκατάσταση του μνημείου και την αποτροπή κάθε παρόμοιας αυθαιρεσίας που προσβάλλει τα όσια και ιερά του τόπου μας και κακοποιεί την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η καταγγελία επέφερε την παρέμβαση της 7ης εφορίας Βυζαντινών Μνημείων, η οποία, αφού διαπίστωσε τις παραβάσεις του αρχαιολογικού νόμου, κίνησε τις διαδικασίες που προβλέπονται με παράλληλο σήμα διακοπής εργασιών, το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τελικά η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη και η δίκη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009 στο τριμελές εφετείο Λαρίσης με πρόεδρο τον κύριο Αποστολάκη. Καθώς, δεδομένου ότι υπάρχει ειδική δόση δικαία για τους Μητροπολίτες, μπορούν να δικαστούν και σε πρώτο βαθμό από εφέτες. Ο Μητροπολίτης κατηγορούταν για παράβαση του αρχαιολογικού νόμου εξαιτίας των αλλοιώσεων που με βάση τις εντολές και τις διαθέσεις του επήλθαν στη μορφή και στη δομή της Βασιλικής της Μονής Αγίας Τριάδος Λιβαδίου. Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση των 4 πρώτων μαρτύρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ο πρώην Δήμαρχος Λιβαδίου και πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι κατέθεσαν επιγραμματικά ότι κατήγγειλαν τον Μητροπολίτη επειδή δεν τους ενημέρωσε ως όφελοι για τις καταδαφίσεις. Αμέσως μετά, κλήθηκε ο τότε πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου και μόλις άρχισε να καταθέτει, διαπιστώθηκε δημοσίως μια έντονη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Αποστολάκη και της εισαγγελέως. Η κυρία Εισαγγελεύς ήθελε να εμβαθύνει στο θέμα και να εξαντλήσει τις ερωτήσεις της προς τον μάρτυρα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Ενώ, όπως καταγγέλουν άτομα που παρήστατο στη δίκη, ο κ. Αποστολάκης την διέκοπτε συνεχώς, επιμένοντας σε μια τυπική και εξπρές εξέταση. Ο έντονος δημόσιος εκνευρισμός μεταξύ τους οδήγησε σε μια ημίωρη διακοπή μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Με την επανέναρξη της δίκης και πριν καν ο μάρτυρας ξεκινήσει την κατάθεσή του, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ηγούμενο συμβούλιο και επομένως ούτε ηγούμενος ώστε να χρεωθεί τις καταστροφές. Ο νόμος ορίζει ότι χρειάζονται 5 μοναχές τουλάχιστον για να εκλεγεί ηγουμένη, ενώ η Αγία Τριάδα είχε μόνο 2. Στην περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως και κατά νόμον, υπεύθυνος για τις καταστροφές ήταν εξ ολοκλήρου ο Μητροπολίτης.
Εκείνη τη στιγμή ο κύριος Αποστολάκης διέκοψε το μάρτυρα και επέμενε προς τον Μητροπολίτη ότι σίγουρα θα έχει ορίσει υπεύθυνη τη γερότησα για όλα. Ο Μητροπολίτης φυσικά συμφώνησε ότι για όλες τις καταστροφές υπεύθυνη ήταν η γερόντισσα, η οποία, όπως είπε, είχε και την έγκρισή του. Ο πρόεδρος του ζήτησε το χαρτί αξιοδότησης και εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του προς τη γερόντισσα, το χαρτί όμως ο σεβασμιότητος δεν το είχε. Τότε ο κύριος Αποστολάκης διέκοψε τη δίκη μέχρι ότου ο Μητροπολίτης βρει το χαρτί. Όπως είναι λογικό, οι άλλοι μάρτυρες δεν πρόλαβαν να καταθέσουν καθώς η δίκη διεκόπη. Να πω και επίσης ότι κοντά μας είναι ο Παύλος Χριστίδης, γραμματέας νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος νωρίτερα δεν μπήκε λόγω του Κασιδιάρη μέσα. Εντάξει, αν θέλετε πείτε γιατί. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εντάξει, τώρα θέλω να σεβαστώ και το γεγονός ότι δεν είναι και κανένας εδώ, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι περίμενα να φύγει για να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανθρώπους οι οποίοι βαρύνονται με κακουργήματα και οι οποίοι δεδομένα. Δεν βαρύνονται, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Βαρύνονται με κακουργήματα, κύριε Φιντανίδη, όταν γνωρίζουμε αν ότι. Αν μιλάμε με όρους δικαιοσύνης, δεν είναι έτσι. Βαρύνονται με κακουργήματα. Άρα τι πιστεύουμε. Ναι. Η δικαιοσύνη ακόμα. Υπάρχει όμως. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και ήταν καλύτερα να είστε εδώ να αντιπαρατεθείτε. Και όχι να μην. Ο κύριος Χριστίδης είναι και δικηγόρος. Λάθος ήταν. Οπότε, εγώ οφείλω να σας πω. Εντάξει, σέβομαι την άποψή σας και σας ευχαριστώ για την άποψή σας. Ο Βαγιανάτος ήταν καλύτερος. Όμως. Στάθηκε η απάντηση. Καλά. Όμως, οφείλω να σας πω ότι είτε με όρους τηλεοπτικούς είτε με όρους πραγματικής πολιτικής συζήτησης, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον κύριο Κασιδιάρη ρωτώντας τον ως υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας, έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει σε ένα κόμμα, ο οποίος σε όλη του την έκταση έχει προχωρήσει σε πράξεις τις οποίες θεωρώ σίγουρα. Ναι, αλλά σίγουρα τους έχουν ψηφίσει μισό εκατομμύριο Έλληνες. Δεν είναι παράνομο το κόμμα. Ναι, δεν είναι παράνομο το κόμμα, αλλά μου επιτρέπετε και εμένα μισό να θεωρώ Έλληνες, ότι σε ένα κομμάτι της νέας γενιάς έχουν περάσει μια διαδικασία αμύσου στην οποία τη βιώνουμε. Αυτό που σας είπα. Και γι' αυτό το λόγο επιχείρησα να είμαι πιο ψύχρεμος. Η γνώμη μου είναι, σέβομαι απόλυτα τη θέση σας και το δικαίωμά σας να μην είστε εδώ, όπως και του Κασιδιάρη να είναι. Αλλά αυτή, αυτή η θέση έδωσε φτερά στην Ελλάδα. Θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Όταν ο Πρωθυπουργός σου, τότε ο Υπουργός Εξωτερικών και όλο το κόμμα σου είπε υπέρ του σχεδίου Ανάν, δηλαδή υπέρ της προδοσίας να παραδώσουμε την υπόλοιπη Κύπρο στην. Εσείς δεν ήσασταν εγκληματίες. Θα σας απαντήσω. Σοβαρά τώρα μου λέτε. Δεν είχαν γεννηθεί ακόμα. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, εμάς η άποψή μας. Θα σας απαντήσω, κύριε Ζουράρη. Υπέρ του σχεδίου Ανάν. Θα σας απαντήσω, κύριε Ζουράρη. Όπου είδες η νεολαία ΠΑΣΟΚ. Κάνετε λάθος, κάνετε λάθος. Ο δικός σου αρχηγός. Κάνετε λάθος, κάνετε λάθος. Η νεολαία ΠΑΣΟΚ. Η νεολαία ΠΑΣΟΚ είχε πάρει άποψη. Είχε πάρει άποψη εναντίον του σχεδίου Ανάν. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε τον Βενιζέλο. Εγώ σας λέω για την νεολαία ΠΑΣΟΚ, επειδή κατηγορείται την νεολαία ΠΑΣΟΚ. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς τότε είχαμε τοποθετηθεί ενάντια στο σχέδιο Ανάν και ειδικά για το κομμάτι της Κύπρου, οφείλω να σας πω ότι έχουμε πολύ μεγάλες ευαισθησίες. Βεβαίως, και εμείς, γιατί δεν κατάλαβα. Να μου επιτρέψεις να έχω τέσσερα εγκεφαλικά αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται ότι έχετε πάθει τέσσερα εγκεφαλικά. Πάντως φαίνεται ότι έχει γίνει. Επιτρέψτε μου όμως και εμάς. Επιτρέψτε μας όμως και εμάς. Να μην μας κατηγορείτε και να μας βάλετε σε μια κατηγορία ανθρώπων στην οποία με βάση τις δικές απόψεις. Μπράβο, εντάξει. Εμείς έχουμε σαφείς θέσεις και απόψεις και στο κομμάτι του σχεδίου Ανάν και σε πολλά ακόμα ζητήματα έχουμε διαφοροποιηθεί. Πάντα τις δούμε, αδερφέ. Νεολαία Πασόκ. Είστε βέβαιος ότι δεν θα μετανιώσουν για το όχι που είπανε λόγω αυτού που έρχεται τώρα. Άκου, βέβαιος στην πολιτική δεν είσαι ποτέ. Τότε γιατί είστε τόσο λαύρος εναντίον εκείνου που έπρεπε να είχαν πει όχι. Να σου πω το. Αν μπορεί τώρα να μετανιώσουν που δεν είχαν πει ναι. Μου κάνει εντύπωση η φόρα. Ένα πραγματικό στοιχείο. Να. Λέγανε ότι θα καταστρεφεί η Κύπρος, ότι δεν θα γίνει τίποτα. Η Κύπρος, αφού απέρριψε το σχέδιο Ανάν, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
διότι είχε όλα τα κριτήρια. Τη χώσαμε εμείς. Όχι δεν μόνοι της πάντως, κύριε Ζουράρη. Αυτό δεν το λέτε για το παλιό κόμμα. Το παλιό κόμμα Πασόκ, αυτό δεν το λέτε. Τεχνικό. Την ερώτησή μου μπορείτε να απαντήσετε. Το πάθος σου εξαφάνισε το μικρόφωνο σου. Είστε βέβαιος ότι δεν θα μετανιώσουν που είπαν τότε? Όχι. Βέβαιον ημίν μηδέν καθεστήξει, ον αν δόξει πέρι. Θα τους το πείτε, θα τους το πείτε όταν θα κλαίνε. Ως τους... επιπλήστον κρατή, πάντων δε σφαλερότατο. Αυτά θα τους λέτε όταν θα κλαίνε. Άρα εσύ αυτά. Είσαι εντελώς βέβαιος ότι αν είχαμε ψηφίσει το προδοτικό σχέδιο Ανάν θα ήταν καλύτερα η Κύπρος τώρα? Εγώ δεν το θεωρώ προδοτικό, δεν είμαι Κύπριος, αλλά θα ψήφιζα ναι. Καλό, εντάξει. Ναι. Κύριε Ζουράρη, πάντως απάντηση σε όλα αυτά έδωσε ο κυπριακός λαός από μόνος του. Οπότε εμείς, ό,τι και να χρειάζεται να λέμε. Ο νυν αρχηγός σου, τέλος πάντων, ο αρχηγός του κόμματος, αφού λες εσύ είσαι νεολαία, το σέβομαι. Ο Βενιζέλαρος, λοιπόν, είχε πει τότε και τον είχα ακούσει, ας πούμε, είχαμε ξεραστεί στα γέλια, τα λέγαμε και μεταξύ μας. Το είπε δημοσία όμως, έχει σημασία, διότι ως συνταγματολόγος. Εγώ είπε. Αυτό το σύνταγμα που πρότεινε εκείνος ο Άγγλος συνταγματολόγος θα το έκοβα και θα το πολιτοποιούσα σε δύο λεπτά. Είμαστε υπέρ για λόγους πολιτικούς. Δηλαδή ακόμη και επιστημονικά έλεγε ότι αυτό, ξέρεις τι του είχα πει εγώ. Λέω, άκου να σου πω, επειδή εμείς όσοι είμαστε συνταγματολόγοι ξέρουμε το εξής. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του συντάγματος? Είχε κατασκευαστεί ένα σύνταγμα για να μην μπορεί να λειτουργήσει ώστε να πηγαίνει στους τρεις ξένους δικαστές. Δηλαδή ένα σύνταγμα το οποίο στην πράξη δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Γι' αυτό το γράψαν, αγόρι μου, αυτό κατάλαβες έτσι? Ωραία, και επομένως ήταν η εθνοπροδοσία ολόκληρη. Κύριε Χριστίδη, πέρα από την αντιπαράθεση αυτή, επειδή θεωρώ ότι έχετε πολιτικό πολιτισμό και έχετε και ένα επίπεδο γνώσης σημαντικό, ως δικηγόρος δηλαδή που είστε, θα σας συμβούλευα να ακολουθήσετε το πειραντελικό «Τζόγια σέμπρε νταλάλτρα ρίβα», ότι η χαρά είναι πάντα από την άλλη πλευρά της όχθης. Μην γυρνάτε την πλάτη. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα σας και σας στήριξε νωρίτερα, ο κύριος Βαλιανάτος, όταν ερχόταν στις εκπομπές μου, φεύγαν τρεις υπουργοί του Πασόκ τουλάχιστον και 15 παρατρεχάμενοι τους έφευγαν από το τραπέζι. Μεταυδελιγμίας. Μεταυδελιγμίας. Απεδείχθη εκ των υστέρων. Ότι ο κόσμος βδελίσεται αυτούς τώρα. Ότι οι θεατρινισμοί αυτοί δεν αποδίδουν πολιτικό έργο. Ούτε ουσία. Υπ' αυτήν την έννοια. Εσείς σκεφτείτε το, είστε νέος και θέλω να πιστεύω ότι είστε και ανιδιοτελείς ως νέος. Υπ' αυτήν την έννοια η συμπαθής νεολαία Πασόκ, λοιπόν, μακάρι να ανατρέψει και τους Βελιζέναρους και όποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάτσει με τα κιλά τους πάνω στην εξουσία. Όμως, ξέρω ότι δεν θέλω να σφέρω σε δύσκολη θέση. Πάντως, κύριε Ταφυλόπουλε, να πω δύο απαραίτητα πράγματα. Το πρώτο αφορά τον κύριο Κασιδιάρη. Υπάρχει μια αντιπαράθεση πολιτική και του Πασόκ και της νεολαίας Πασόκ και αυτό είναι κάτι δεδομένο. Επειδή μου εξήγησαν και οι συνεργάτες σας το κόνσεπτ των ερωτήσεων, ήταν κάτι στο οποίο εγώ δεν θα μπορούσα να μπω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποια. Και εσείς... είναι και πολλοί από το πάνελ. Οι οποίοι δεν έκαναν καμία ερώτηση. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι για μένα εδώ σε αυτή. Δεν το συζητώ. Ο άλλος σας λέω, σε αυτό το χώρο εδώ ακριβώς, σε αυτή τη θέση, καθόταν ο Παύλος Φίσας 10 μέρες πριν τον σκοτώσουν και έκανε εκπομπή με το γιο μου. Φανταστείτε πόσο δύσκολη συναισθηματικά είναι η δική μου θέση να μπορώ να αντιμετωπίσω τους χρυσαυγίτες μέσα από διαδικασία διαλόγου και όχι να βουτήξω κανέναν από το λαιμό και να τον πνίξω. Καταλαβαίνετε, διότι όταν ταυτίζεσαι με το θύμα, είναι πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις ακαδημαϊκά το θέμα. Γι' αυτό αφήστε το, σας λέω. Σκεφτείτε ότι πολλές φορές είναι επικοδομητικός ο διάλογος με αυτόν που δεν συμφωνείς. Πάντε. Όσο και αν δεν συμφωνείς. Ο μόνος πάντε. Τρόπος πάντε. Για να αντιμετωπιστεί πάντε. Η Χρυσή Αυγή είναι να καταδειχθεί η ολοκληρωτική της νοοτροπία. Δηλαδή το φρικτό πράγμα που προτείνουν για το μετά. Το τονίσατε. Διότι η Χρυσή Αυγή επενδύει στην οργή και εκεί δεν μπορείς να τη χτυπήσεις. Όταν λοιπόν τις αφήνεις, πεδίο ελεύθερο, η Χρυσή Αυγή παίζει μπάλα στην έδρα της. Εάν η Χρυσή Αυγή μιλούσε για παράδειγμα για τα δάνεια που πήρε το Πασόκ και... φοβάμαι ότι εσείς θα τα πληρώσετε ως νεολαία του Πασόκ. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι δανειστήκαμε από τα παιδιά μας, ο κ. Βενιζέλος δανείστηκε από εσάς, εάν διατηρηθεί το Πασόκ.
Εάν μιλήσει η Χρυσή Αυγή για την ανομία και την οποία εγκαθίδρυσε, εγκαθίδρυσε το Πασόκ. Συγγνώμη, τι συγκρίνεται δηλαδή τώρα. Σόλεφο, παρακαλώ, συγκρίνεται ένα κόμμα το οποίο είχε ας πούμε δολοφόνους στους κόλπους του και συγκρίνεται τι, δάνεια στις τράπεζες. Συγκρίνω την μπρουτάλ ανομία. Ποια μπρουτάλ και μη μπρουτάλ με την νομιμοποιημένη ανομία. Κύριε Τζιβέρα, όχι, 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 όχι. Κύριε Τζιβέρα, όχι, σας παρακαλώ, όχι, όχι, όχι. Την παρένθεση να την κάνουμε κεφάλαιο. Λόγο στον κύριο Διαλυνά. Σας παρακαλώ, γιατί χάσαμε. Αγγίζω με το κεφάλαιο του. Χάσαμε ένα την. Λεπτό. Όχι, χάσαμε την μπάλα μετά. Για ένα λεπτό. Δεν ναι, υπάρχει. Παιδί είναι και θέλει αποκατάσταση και από πολιτικό αντίπαλο. Γιατί θέλει να το πάρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα. Προπαγάνδα δεν έχει τώρα. Θέλω μια αποκατάσταση. Δεν έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη σοφία του Ζουράη. Στη σοφία. Ένα λεπτό και κόψε. Ό,τι πήρατε, πήρατε από το Πασόκ. Αφήστε με ένα λεπτό. Δεν μπορείτε να πάρετε. Στη σοφία του Ζουράρη. Που του δίνω και συγχαρητήρια. Σοφία είναι η μαμά του. Και για τον ΟΗΕ και για το Διεθνές Δίκαιο και για τη Χάγη και για το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο που άριστα το ανέλησε. Να ξέρεις, συντοπίτη μου και Λεβέντη, που σε εκτιμώ, ότι το διζωνικό, το δικοινωτικό και το συνομοσπονδιακό του Βενιζέλου τα πουλήματα είναι ωραία διαφορετική θέση. Το λεπτό τέλειωσε. Yeah, πρέπει λοιπόν, να το πεις παιδί μου, κύριε, κείμενο στόχο. Κύριε Μιχαλογιαννάκη. Είναι μια αποκατάσταση. Τέλειωσε το λεπτό. Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για το σχέδιο ανάρμη θα μιλάμε. Τέλειωσε το λεπτό. Παρακαλώ κύριε Διάλυνα. Αποκαταστούμε την αλήθεια. Είναι ωραίο. Όχι, θα αποκαταστήσουμε τηλεοπτική τάξη τώρα. Λοιπόν, την αλήθεια την αποκαταστήσουμε. Κύριε Διάλυνα. Τι έγινε λοιπόν? Καταρχήν υπήρξε μία αναφορά από μάρτυρες κατηγορίας και από συγκεκριμένο καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος όταν ανεβλήθη η δίκη του Μητροπολίτου θέλησε να καταθέσει, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καταθέσει, ήταν πέμπτος στη σειρά και είχαν καταθέσει 4 προηγούμενοι μάρτυρες. Όταν λοιπόν πήγε να καταθέσει, στη Λάρισα, ναι, με άλλη σύνθεση πλέον, ο εισαγγελέας λέει είμαστε στο στάδιο αναγνώσεως εγγράφων, οι μαρτυρικές καταθέσεις έχουν τελειώσει και αναμένουμε την έκδοση πλέον αποφάσεως, αφού προτείνω εγώ σαν εισαγγελέας και αγορεύσει και ο συνήγορος υπερασπίσεως του Μητροπολίτου, ο οποίος τότε εκπροσωπεί το με εξουσιοδότηση. Αντέδρασε λοιπόν ο πέμπτος στη σειρά μάρτυρας και λέει μα εμείς δεν έχουμε καταθέσει. Ούτε οι υπόλοιποι 6. Μα πώς λέει δεν έχετε καταθέσει? Εδώ έχουμε πρακτικά της προηγούμενης δίκης όπου φαίνεται ότι έχετε καταθέσει. Και μάλιστα έχετε καταθέσει λέγοντας όλοι μία φράση. Ότι δεν υπήρχε ηγούμενο συμβούλιο. Δηλαδή, Ηγούμενο Συμβούλιο δεν υπήρχε μοναστήρι, γιατί ήταν δύο μοναχές. Τι Ηγούμενο Συμβούλιο, την ευθύνη ναι, την είχε ο Μητροπολίτης. Δεν υπήρχε Ηγούμενο Συμβούλιο. Απαιτούνται πέντε, νομίζω. Για να ναι, βέβαια. Τουλάχιστον πέντε. Εμφανιζόντουσαν δηλαδή 6 μάρτυρες, οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει στην προηγούμενη δίκη, να έχουν καταθέσει και να έχουν πει όλοι την ίδια φράση. Δεν υπήρχε Ηγούμενο Συμβούλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Διεκόπη η δίκη για μία ώρα ή για άλλη μέρα, αν θυμάμαι. Συγγνώμη, απέναντι δεν είχαν αγράμματο στο στοιχείο του. Μορφωμένοι άνθρωποι. Τι μορφωμένοι? Ο καταγγέλων είναι αρχιτέκτο μηχανικό καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αυτό αντέδρασε και λέει δηλαδή πόσε φορέ πρέπει να έρθουμε εμεί για να καταθέσουμε. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μα λέει έχετε καταθέσει. Λέει εγώ κατέθεσα και δεν το ξέρω. Όταν όμω είδαν τι καταθέσει του, τι πλαστέ. Τι έκαναν κύριε Διαλυνά, για διαβάστε ένας κύριος εκεί πέρα ο οποίος τσιρίζει και φωνάζει. Ο κύριος αυτός καταρχήν αντέδρασε εντονότατα. Είτε ποιος είναι, δεν είναι. Είναι ο κύριος... Ένας εξ αυτών, οι οποίοι ανέβηκαν Γιώργος, στα κεραμίδια ανέβηκαν. Πρόεδρος, λογικό, δεν είναι. Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης. Είναι αυτός ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος προς τιμήν του έκανε αμέσως αναφορά στον Άριο Πάγο, αναλύοντας και καταγγέλλοντας όλα αυτά. Από ό,τι αναφέρει και ο ίδιος, ήρθε αεροπαγίτης το Μάρτιο του 10, ο οποίος πήρε καταθέσεις από μάρτυρες, τους υπεσχέθη ότι βεβαίως αυτό θα παραπεμφθεί στο πειθαρχικό
Και έκτοτε, όπως λέει ο ίδιος, σε πληροφορήθη ότι η ποινή του δικαστή, ότι η ποινή του δικαστού ήταν να προαχθεί σε πρόεδρο εφετών. Επιδεινόθευσε τις καταθέσεις των μαρτύρων, προήχθη σε πρόεδρο εφετών. Ρεπορτάζ. Αναφορά κόλαφο με θέμα ζήτημα αλλίωσης πρακτικών. Απέστειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ένας μάρτυρας από αυτούς που συμμετείχαν στη δίκη για τις καταστροφές που κατηγορούνταν ότι έχει διαπράξει ο Μητροπολίτης Ελασσόνας Βασίλειος στη Μονή Αγίας Τριάδας Λιβαδίου. Στην αναφορά του, η οποία κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο εφετών Λαρίσης, στον εισαγγελέα εφετών Λαρίσης, στο δικηγορικό σύλλογο Λαρίσης, καθώς και συνένωση δικαστών και εισαγγελέων, ο μάρτυρας αναφέρει το χρονικό της ιστορίας και τα όσα έλαβαν χώρα στη δίκη, στην οποία υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της έδρας ήταν ο κύριος Γιώργος Αποστολάκης. Ο μάρτυρας κάνει εκτενή αναφορά στις καταθέσεις που εμφανίστηκαν ως διαμαγείας μετά την αναβολή που είχε πάρει αρχικά η υπόθεση. Όπως καταγγέλει, όταν συνεχίστηκε η δίκη με νέα σύνθεση, ο εισαγγελέας του επέδειξε τα πρακτικά της πρώτης διαδικασίας, στα οποία υπήρχε η υπογραφή του κ. Αποστολάκη και μιας γραμματέως, από τα οποία προέκυπτε ότι είχαν καταθέσει όλοι οι μάρτυρες στη δίκη, υποστηρίζοντας μάλιστα όλοι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι δεν γνώριζαν αν υπάρχει ηγουμενό συμβούλιο. Ο μάρτυρας, στην αναφορά που κατέθεσε, καταλήγει ως εξής. Επειδή θεωρώ ότι, πρώτον, η νόθευση των πρακτικών της δίκης εντάσσεται σε μια προσπάθεια, άγνωστο από ποιον υπεύθυνο, παραπλάνησης του δικαστηρίου και επηρεασμού του στη λήψη της τελικής απόφασης. Δεύτερον, αποτελεί βάναυση παραποίηση των πραγματικών γεγονότων. Τρίτον, επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στο κύρος της δικαιοσύνης. Και τέταρτον, αποτελεί βαρύτατη προσβολή προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Καταγγέλλω τον όποιο υπεύθυνο προκύψει από τη διερεύνηση του θέματος και σας παρακαλώ θερμά να επιληφθείτε άμεσα της υπόθεσης, κινώντας κάθε προβλεπομένη από τον νόμο διαδικασία, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες στους εμπλεκομένους στη θλιβερή αυτή ιστορία αλλίωσης των πρακτικών. Προς επίρρωση των παραπάνω, επικαλούμε τις μαρτυρίες όλων των 10 μαρτύρων της δίκης. Λοιπόν, και φτάσαμε στο ζητούμενο, κύριε Αραμπατζή. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή δεν έχω πάρει το λόγο καθόλου, θα με επιτρέψετε να κάνω και μια επισήμανση για την όλη κουβέντα που κάναμε για τη Χρυσή Αυγή, ολιγοδευτερόλεπτη. Ναι, απαντήστε πρώτα σε αυτό να μην χαθεί η ροή και μετά πάμε στη Χρυσή Αυγή. Για το κομμάτι του, βεβαίως, για το κομμάτι του παραδικαστικού που συζητάμε εδώ σήμερα. Ήμουν προσκεκλημένη και σε άλλες εκπομπές όπου επίσης συζητούσαμε για το παραδικαστικό. Εγώ όμως θα σας πω ότι δεν χρειάζεται η γενικολογία. Και ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι δεν ανήκω στους δικηγορίσκους που γλύφουν τους δικαστές για να πάρουμε καμιά καλή απόφαση. Είμαστε καθημερινά μες στα δικαστήρια, δίνουμε τις μάχες μας αξιοπρεπώς με νομικά επιχειρήματα. Και αυτά κρίνονται. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος γενικεύσεων. Δεν ανακαλύψαμε σήμερα τη φωτιά, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Το ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλους τους κλάδους, άρα και στη δικαιοσύνη, και ότι υπήρξαν φαινόμενα παραδικαστικού κυκλώματος, κάποια αποκαλύφθηκαν, κάποια βοηθάτε στο να αποκαλυφθούν και άλλα ενδεχομένως να μην αποκαλυφθούν ποτέ, είναι μια μεγάλη και τεράστια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως θα μου επιτρέψετε, σαν νέα μάχημη δικηγόρος των δικαστηρίων, να πω ότι ο Έλληνας δικαστής, και όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Διαλυνάς, εμπειρότατος και εννοείται ότι σέβομαι την άποψή του, ότι οι νέοι δικαστές, οι νεότεροι στην ηλικία, απονέμουν δικαιοσύνη με τεράστιο αίσθημα ευθύνης. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και αν την εποχή της ευδαιμονίας γινόταν όλο αυτό το πάρτι. Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία που κάθε φορά που πιάνω ένα κερατά, είτε είστε δικηγόροι, είτε γιατροί, είτε δεν ξέρω τι διάλογο είστε, πρώτα μιλάτε για τους καλούς
και μετά για τους αυτούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Μα δεν καταλάβατε. Εγώ είπα... Γιατί πρέπει εγώ, εγώ να... γιατί πρέπει... αυτό υπάρχει. Γιατί πρέπει να κάνω τον ύμνο του κολοδημοσιογράφου όταν ξέρω ότι στην πλειοψηφία τους είναι λέρες. Εγώ είδατε ότι ξεκίνησα το λόγο. Όχι, όχι, μου το εξηγήσετε μου... αυτό, γιατί αυτό είναι ανομαλία της φύσης μα που μου λέτε. Εσείς ξέρετε καμία κοινωνική... Γνωρίζετε καμία κοινωνική τάξη που είναι αγγελούδια. Και η πλειοψηφία τους κάνουν καλά. Και επειδή μα δεν είδατε είναι... πώς ξεκίνησα. Λεπτό, ότι δεν ανακαλύψαμε όμως... τη φωτιά, ότι ναι, υπάρχει αυτό. Κυρία Λαμπατζή, έτσι ξεκίνησα. Η δικαιοσύνη είναι το έσχατο σκαλοπάτι ελπίδας για έναν πολίτη, όπως και η υγεία. Δεν μπορείς να του λες στο αλλού λοιπόν ιστορίες φανταστικές, όταν την άλλη μέρα θα πάει να τον ξεσκίσουν στο φακελάκι, θα τον ξεσκίσουν στο δικαστήριο. Δεν είναι το ίδιο με την τάξη των υδραυλικών, των οικοδόμων ή των υποδηματοποιών. Προφανώς. Όπως θα υπάρξουν και μας σας το είπα από την αρχή της τοποθέτησής μου, ότι δεν ανακαλύψαμε σήμερα τη φωτιά. Και ότι σας είπα ότι αναγνωρίζω ότι κάποια υπήρξαν, πολύ περισσότερο στο παρελθόν. Θεωρώ ότι κάποια αποκαλύφθηκαν, κάποιοι καταδικάστηκαν γι' αυτό, κάποια δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ. Εσείς είπαμε ότι βοηθάτε προς την ανέβρεση ποιος τέτοιων καταδικάστηκε, περιστατικών. Ο Καλούσης. Από εκεί και ύστερα όμως, ο Καλούσης καταδικάστηκε. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν άπειροι δικαστές. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που ελέγχουμε σήμερα. Δεν είναι κάποιοι άλλοι που συζητούσαμε σε προηγούμενη σας εκπομπή. Οι οποίοι θέλω να το πω και επαναλαμβάνω ότι δεν γλύφω τους δικαστές. Ίσα-ίσα δίνω καθημερινά μάχη με τους ίδιους, κάτω από την έδρα βεβαίως. Που απονέμουν δικαιοσύνη με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ο κάθε ένας λοιπόν κατετρεγμένος πολίτης που θέλει να βρει αποκούμπι στη δικαιοσύνη, πιστεύω ότι σήμερα, είμαι σαφής αυτό που λέω χρονικά, σήμερα έχει περισσότερες πιθανότητες να δικαστεί από έναν δικαστή αδέκαστο σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μου από την πολύ μικρή μου εμπειρία. Και νομίζω και απευθύνθηκα, είπα, στους νέους δικαστές και στη νέα φουρνιά. Βεβαίως είμαστε σε μια εποχή κρίσης. Και σε μια εποχή κρίσης είναι πολύ λογικό τώρα να αρχίζει να φαίνεται τι συνέβαινε την προηγούμενη τριακονταετία. Και αφήστε με, κύριε Τριανταφυλόπουλο, λίγο δευτερόλεπτα. Επειδή είμαι και εγώ κάτοικος του κέντρου της Αθήνας και επειδή έχω πολιτευτεί στο Δήμο της Αθήνας το 2010 και δεν μου δόθηκε δυνατότητα βέβαια, παίρνοντας 2.500 σταυρούς, αλλά χάνοντας ο συνδυασμός. Άκουσα τον κύριο Κασιδιάρη πριν να μιλάει, να ερωτάται από όλο το πάνελ τι θα κάνει ως υποψήφιος δήμαρχος. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα βέβαια, γιατί δεν ήθελα να καταχραστώ το χρόνο σας. Και δεν απάντησε ο άνθρωπος αυτός ούτε σε μία ερώτηση των παρευρισκομένων για το τι θα κάνει σαν υποψήφιος δήμαρχος. Ό,τι έλεγε ήταν πάνω στο παραλήρημα της προφυλάκησης των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Δεν υπήρξε ούτε ένα επιχείρημα, δεν υπήρξε ούτε ένας προγραμματικός λόγος, υπήρξε μία καπηλεία της φτώχειας και των προβλημάτων των κλειστών μαγαζιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά σήμερα ο Αθηναίος στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και σε αυτό που είπε ο κύριος Τζίμερο, συνηγορώ 100%. Ο λόγος για τον οποίο η Χρυσή Αυγή φαίνεται να φέρνει αυτά τα τρελά ποσοστά, είναι βέβαια και σημεία των καιρών, αλλά από την άλλη είναι και λόγω του ότι δεν της δίνουμε δημόσιο διάλογο. Δεν της δίνουμε δημόσιο βήμα. Στο δημόσιο βήμα φαίνεται η ένδυα των επιχειρημάτων, η ένδυα του προγράμματος, η ένδυα της πραγματικής αντιπαράθεσης και φυσικά εκεί θα αποκαλυφθεί και το ολοκληρωτικό τους πρόγραμμα και ότι δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα και ότι οι άνθρωποι τέλος πάντων μιλάμε για ένα άλλο καθεστώς. Μόνο μέσα από το δημόσιο διάλογο. Και συγχαρητήρια σας δίνω δημοσίως που είστε ένας από τους ελάχιστους που τους δίνουν δημόσιο λόγο και βοηθάτε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας συγχαρητήρια, ισοδυναμούμε στην αξιοδότηση. Τον βράβευσαν και πέθανε, λένε. Εγώ οφείλω να το πω. Είστε από τους λίγους λοιπόν, που τους δίνουν δημόσιο λόγο. Για το θέμα της δικαιοσύνης, ας πούμε λιγάκι το θεσμικό πλαίσιο, γιατί αυτό τα φτιάχνει όλα. Όταν η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη και όταν η εκτελεστική εξουσία διορίζει τους δικαστές για να τις κάνουν τα θελήματα, αυτά θα γίνονται. Ευτυχώς που υπάρχει η κρίση, που ήρθε η κρίση, που τα είδαμε όλα αυτά. Έτσι. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την οποία κάποια άλλα κράτη την έχουν ανακαλύψει εδώ και 1,5-2 αιώνες. Κύριε Σπιντανίδη, εγώ... Συγγνώμη λίγο. Όχι και 2 αιώνες, διότι παραδείγματος χάρη όταν περιμένανε να ενηλικιωθεί ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, η υπέροχη βρετανική δικαιοσύνη αρνήθηκε και την χάρη έβαλε την Βασίλισσα, που έχω αποκαλέσει εγώ εστεμένη τσούλα, την Βασίλισσα, πώς τη λέγανε αυτή, την Ελισάβετ, διότι περιμένανε να ενηλικιωθεί για να μπορέσουν να τον απαγχωνήσουν. Σιγά την Βρετανική δικαιοσύνη. Ε? Δεν μίλησα για την Βρετανική δικαιοσύνη. Να σου πω, μίλησα, ή τη Γαλλική. Μίλησα για την έννοια. Η άλλη μου πατρίδα, να σου πω, για τη Γαλλική. Για την έννοια τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Η Γαλλική δικαιοσύνη. Εντάξει.
Τι σημασία έχει αυτό. Δεν ανακάλυψε καμία ανεξάρτητη. Ωραία, πρέπει να είναι λοιπόν ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή δεν πρέπει, αυτό λέμε. Α, αυτό ναι. Αυτό λέμε. Προφανώς. Καιρός λοιπόν να το κάνουμε. Αυτό που είπες ότι έτσι πρέπει να γίνει, να μην εκλέγεται την κυβέρνηση, φυσικά είναι έτσι. Και αυτές οι δικαστήνες, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Ράικου και η κυρία Παπανδρέου, οι οποίες ξελασπώνουν τους παλιότερους συναδέλφους τους και τιμούν τον ρόλο του εισαγγελέα, είναι ακριβώς επειδή μπόρεσαν να εκλεγούν από τους ίδιους τους δικαστές σε θέσεις που θεσμοθετήθηκαν. Δηλαδή, εάν η νομοθετική εξουσία θεσμοθετεί συγκεκριμένες θέσεις, αλλά οι δικαστές εκλέγουν τους καλύτερους μεταξύ τους, τότε η δικαιοσύνη θα έχει πολύ λιγότερα σκάνδαλα. Καθόλου αποκλείεται να έχει κανένα σώμα ποτέ. Κύριε Φιλανίδη. Με δύο-τρεις κουβέντες. Όσον αφορά τις εκλογές για το Δήμο της Αθήνας. Ο Κωστής Παλαμάς, σε ένα ποίημά του, έλεγε «Αθήνα διαμαντόπετρα στη γη στο δαχτυλίδι». Τώρα είναι τσιμεντόπετρα στη γη στο δαχτυλίδι. Απορώ τι θα μπορέσει να κάνει ο οποιοσδήποτε δήμαρχος για να το κάνει διαμαντόπετρα. Πάει αυτό. Θα βάλει διαμαντόπετρα απέναντι και θα προσπαθήσει να τη φτιάσει. Ωραία. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι δεν μπορεί να γενικεύουμε. Ούτε όλοι οι δικηγόροι είναι απατεώνες, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι, ούτε όλοι οι δικαστές. Το κακό με τη δικαιοσύνη είναι ότι το ψάρι βρωμένο από το κεφάλι. Όμως υπάρχουν δικαστές πραγματικά ανεξάρτητοι, ιδίως της νεότερης γενιάς. Τώρα, με όλα αυτά που άκουσα προλίγου, τα οποία είναι τρομακτικά και διεθνά, θα πω αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, Κωνσταντινούπολιτης ον, Θεός χωρέστον, άμα σε επιδείξει ο κατής, σε ποιον θα πας να δικαστείς. Έτσι είναι, ακριβώς. That's all που λένε και στο χωριό μου. Εγώ ήθελα να πω το εξής, για να φτάσουμε και σε ουσία για αυτούς που μας ακούνε, μετά τον Νέστορα της Δημοσιογραφίας, που συμφωνώ με την πατρική, τη γονική αυτή συμβουλή. Κύριε Διαλυνά, ξέρεις τι είπες απόψε? Είπες σπουδαία πράγματα. Είπες, αρχίζει επειδή την έχω μελετήσει αυτή την ιστορία, κύριε Τερανταφυλόπουλε, το ρεπορτάζ αυτό, αρχίζει αυτή η ιστορία το λεγόμενο παραδικαστικό νούμερο 2. Το ένα το έχει φάει στη μάπα ή με καμιά τετρακοσαριά να πηγαίνει στα δικαστήρια περιπτώσεις. Συνήθες, Μαντούβαλους, ιστορία του Ντογιάκου, προχθές του Σακελαρίδη, μην τα λέω. Έρθει ο Διαλυνάς τώρα απόψε και λέει, γιατρέ, λέει ο Παπα-Νικολά, υπήρξαν άτομα τα οποία ήταν απόντες όταν κλητεύτηκαν. Ένα. Υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν φυγόδικοι, δηλαδή εκρεμοί και ανεξιγνίαστα. Υπήρξαν άτομα τα οποία είναι φυγόπινα, δηλαδή εκκρεμούν καταδικαστίες μακριά. Υπήρχαν άτομα που συνεργάστηκαν σε τέσσερις τομείς. Και με εισαγγελίες, και με δικαστές, και με συμβουλιογράφους, και με δικαστικούς επιμελείς. Υπήρξαν άτομα τα οποία ψάχνανε καθαρά αφημί, το σκάνδαλο των αφημί που το έχει βγάλει. Υπήρξαν άτομα που φέρνανε την εξομολόγηση του παπά, σαν το Facebook που ψάχνει και βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Και υπήρξαν άτομα και επίσης τα οποία συλλογές κοσμημάτων και σε μοναστηριακό επίπεδο. Και όλα αυτά με αφημί και ΜΕΠΕ9 ατόμων τα οποία, κύριε Διαλυνά, δεν είχαν περιουσία. Σε αυτά τα 11 ερωτήματα, εγώ πάντα λέω ως βουλευτής ότι επικρατεί του καρδιολόγου το αίσθημα που είμαι, ότι μου αρέσει να αστείωχαιρετώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα με μια λογική. Σε αυτά τα ερωτήματα έκανε μια έκκληση ο Διαλυνάς που την κάνω κι εγώ. Στον κύριο Παπανικολάου, ένα φίλος μου δεν είναι. Αλλά την κάνω ως βουλευτής όμως. Ας μου τα φέρει να τα κάνω εγώ αναφορές και υπερωτήσει τη Βουλή. Για να του δώσω τη δυνατότητα του ανωνύμου να μην κινδυνεύουν τα παιδιά του. Και την κάνω επώνυμα ως Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σε όλους. Κλείσαμε, Θανάση, μία κουβέντα. Μία φράση θα πω μόνο. Να μην δοθεί εντύπωση ότι επειδή ως πολίτης αισθάνομαι ότι τα διαλύουμε όλα και διαλύουμε και την τελευταία καταφύγη που είναι η δικαιοσύνη, ότι η αυτοδικία είναι η λύση. Γιατί αν το συνδυάσουμε με τις πρακτικές της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη, θα μας μείνει το συμπέρασμα ότι αφού και η δικαιοσύνη δεν μπορεί, μας έμεινε η αυτοδικία και τα μπράτσα και η μπρατσαρή.
και οι δυνατοί δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αν υπάρχουν αυτές τις καταγγελίες και μας ακούει κάποιος εισαγγελέας, και πιστεύω να υπάρχει σε ολόκληρο το δικαστικό σώμα ένας τίμιος εισαγγελέας, ας ακούσει και την δική σας καταγγελία και την καταγγελία του κ. Παπα-Νικολάου και ας λειτουργήσει επιτέλους θεσμικά αυτό που, θα πρέπει να λειτουργήσει από το 10. Θα σου πω κλείνοντας. Μην είμαστε με τα χέρια ψηλά και ότι επειδή είδα τα πράτσα πυροβόλη των άλλων. Συχνά πυκνά στο σκαμνί. Το πρώτο που λέω στην έδρα είναι επειδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εμπιστεύομαι τους ελάχιστους έντιμους δικαστές. Και αυτό το λέω γιατί εγώ τουλάχιστον έχω δικαίωμα να το λέω, γιατί όταν με δίκασε υπουργός δικαιοσύνης και με αθώωσε ο δικαστής. Του είπε ο υπουργός του δικαστή μου, που με αθώωσε, το Πασόκ, θα σε στείλω αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Ακούστε θράσος. Να λέει ο υπουργός στο Ζερβομπεάκο, να πω το όνομά του, αυτού του εκπληκτικού ανθρώπου, που τον αντιμετώπισε με ένα χαμόγελο, ότι αύριο θα σε στείλω στην Αλεξανδρούπολη. Εξορία του λέει θα σε στείλω για την απόφαση που έβγαλες. Αυτή η δικαιοσύνη υπήρχε. Δηλαδή ούτε στη Λιβύη κάτω. Μα το είπα. Το μία μονοκομματική πανίσχυρη κυβέρνηση τα κουκουλώνει εύκολα όλα. Και εύχομαι ποτέ από εδώ και πέρα η Ελλάδα να μην κυβερνηθεί από ένα μόνο κόμμα. Εύκολο είναι. Και το ίδιο το δικαστικό σύστημα να μπορέσει να εξηγιανθεί εκ των έσω. Αν κάνουμε έναν αγώνα είναι γιατί θέλουμε μια δικαιοσύνη. Πρέπει να λογοδοτήσει η δικαιοσύνη καταρχάς για το κατάδυμα και την δική μας συμφορά. Διότι απέναντι σε ένα πολιτιακό, πολιτικό, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα εδώ και τουλάχιστον 4 ετών δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα, η διατάξη του Συντάγματος σχεδόν στο σύνολο. Το εργατικό δίκαιο μόνο στο εξώφυλλο ομοιάζει με το παλιό εργατικό δίκαιο, διότι δεν υπάρχει μέσα περιεχόμενο. Λυπάμαι τους φοιτητές της νομικής που πράγματι τι διαβάζουν και τι διαβάζουν και στα οικονομικά πανεπιστήμια για τον όρο της ανάπτυξης, την έννοια αυτή. Τη δικαιοσύνη τη θέλουμε όμορφη, ανεξάρτητη και ελεύθερη. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι δικαστές να ψηφίζουν και να αποφασίζουν. Ποιος είναι ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όχι οι υπουργοί, τα ηγουμενοσυμβούλια και τα υπουργικά συμβούλια. Σε ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Πέρασε το δεκάτη να πάρεις λουλούδια για τις κόρες σου τώρα που είσαι ερωτευμένος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα.